μοναστήρι του Ιησού Δαβίδ. Ο ένα βία. Ναι. Εκεί βαφτίστηκες. Σωστά. Είσαι θυσιωμένος. Ναι. Πηγαίνεις στην εκκλησία, κάνεις το σταυρό σου κτλ. Μάλιστα. Άρα αυτή η δήλωση που έχω διαβάσει ότι έκανες, θυμάμαι την εποχή του Πανεπιστημίου να έρχομαι εδώ στην Εύβοια, στο μοναστήρι του Ιησού Δαβίδ, όπου έχω βαπτιστεί και να προσεύχομαι να έχει καλά τους δικούς μου και να μην είμαι γκέι, είναι αληθινή. Ε? Ναι. Είναι. Τι σημαίνει αυτό? Για χρόνια. Ναι, ναι. Σημαίνει ότι για να μην τους δυσαρεστήσεις, ναι, για να υπακούσεις το πρότυπο που πιστεύεις ότι αυτοί θα είχαν. Αυτό το οποίο περιγράφεις είναι... Οι περισσότεροι γονείς εκείνη την περίοδο. Το πρότυπο που περιγράφεις είναι οι χειροπέδες μιας κοινωνίας με προκαταλήψεις. Ναι. Στα δικαιώματα δεν μπορεί να υπάρχει κοντόστρατο. Πρέπει ως κοινωνία να παρέχουμε την πλήρη ισότητα, ανοιχτή καρδιά, αγκαλιά στον κόσμο. Η υποψηφιότητά σου και η εκλογή σου προφανώς είναι απελευθερωτική για πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω αυτό, μακάρι να είναι. Νομίζω ότι ακόμα και η αντίπαλή σου το αναγνωρίζει. Δεν ήθελα να στονώσω δηλαδή αυτές τις σκέψεις που έκανα, τις προσευχές, μέχρι εγώ να καταλάβω για την ταυτότητά μου, τον προσανατολισμό μου, έπρακτα, ας το πούμε, το 2012. Ήσουν τότε. Τότε ήμουν 24 χρονών. Τότε τους είπες ότι είμαι ομοφυλόφιλος? Όχι, πριν από 4 χρόνια. Α, τώρα. Ναι, ναι, 31. 2012, που ήμουν, όπως είπα, 24, ήμουν σε σχέση, μάλιστα, με μια γυναίκα στην Νέα Υόρκη και είχα πολύ μεγάλο άγχος για το πώς θα μπορούσα να μην απογοητεύσω εκείνη, να μην απογοητεύσω τους γονείς μου και συγχρονώς να δουλεύω στην Goldman Sachs σε πολύ ανταγωνιστικές συνθήκες. Ήταν ένα πολύ συμπιεσμένο μείγμα. Ποια ήταν η λέξη που χρησιμοποίησες όταν μίλησες στους γονείς μου? Μίλησα στην μητέρα μου πρώτα για το επόμενο τέρι, ας το πούμε έτσι. Μου είχε δει ότι περνούσα δύσκολες στιγμές επαγγελματικά με τεράστια πίεση και όταν μιλήσαμε για το τέρι, της λέω πειράζει αν είναι άντρας? Και μου λέει, τι είπες? Και ήταν μια αντίδραση η οποία δεν ήταν ιδανική, αλλά της είπα, λέω, μα αφού ξέρεις από το πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκεις πώς είναι τα πράγματα, νόμιζα ότι περνούσα μια φάση επειδή είχα πίεση για τη δουλειά. Και έτσι προς τιμήν της, εννοείται ότι με φίλησε και είδε ότι έκλαιγα μετά πάρα πολύ, πραγματικά έκλαιγα όλο το βράδυ. Μέσα σε 3 εβδομάδες είχαν γνωρίσει τον Τάιλερ τότε για πρώτη φορά. Δηλαδή ήταν η γνωριμία με τον Τάιλερ που με έσπρωξε στο να εκδηλωθώ. Διότι συνειδητοποίησα ότι είχα βρει ένα διαμάντι μπροστά μου και ότι όταν βρίσκεις ένα τέτοιο άτομο στη ζωή σου, κάνεις τα πάντα να μην το χάσεις. Ό,τι και να λένε οι άλλοι. Κάνεις τα πάντα να μην το χάσεις. Κάμε γάλα στην πρώτη σχέση. Το δικό μου παράδειγμα τώρα, εύχομαι να είναι ένα ξυπνητήρι για τους γονείς να μάθουν να συζητούν με τα παιδιά τους για αυτό το σενάριο. Ο πατέρας. Είχα πει στη μητέρα μου, δεν το είπα στον πατέρα μου την πρώτη νύχτα, και της είπα να μην του πει τίποτα και ότι θα το έλεγα εγώ. Για ένα μήνα θεωρούσα ότι δεν το ήξερα και ετοιμαζόμουν να το πω και εννοείται ότι η μητέρα μου του είχε πει την πρώτη μέρα. Ναι, εννοείται, ναι. Λοιπόν, και να πούμε και αυτό σαν μάθημα για τους γονείς, ότι εάν το παιδί θέλει να εκδηλωθεί με το δικό του τρόπο σε ένα γονέα ή σε κάποιον άλλον, πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Δεν είναι προσωπικό του γονέα, είναι προσωπικό του παιδιού. Άρα να σεβόμαστε την βούληση του παιδιού για το πώς θέλει να εκδηλωθεί, να είναι αυτός του. Και το άλλο και η δεύτερη συμβουλή που θα είχα είναι μην περιμένετε αναγκαστικά
να σας το πει το παιδί σε εσάς. Ναι. Μην περιμένεις να το ακούσεις από το γιο σου, την κόρη σου. Δώστε... διαβάστε τα μηνύματα. Διαβάστε τα μηνύματα και δώστε μια ζεστασιά. Δώσε ζεστασιά. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Ανθρωπιά. Είδες πολιτική σκέψη. Ανθρωπιά. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ξεκινήσαμε με το απόσπασμα χωρίς να χαιρετηθούμε. Απόψε έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο δάσκαλο και ανθρωπιστή και ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Πέτρο τον Σαμπουτζάκη, τον οποίο φιλοξενήσαμε πρόσφατα σε μια μαραθώνια συζήτηση εδώ στο κανάλι μας. Μην αγχώνεστε, δεν θα είναι μαραθώνια αυτή τη φορά, θα την κρατήσουμε μέσα στα όρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο, που είσαι εδώ. Χαιρετίζω και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όπως είχα πει, ήταν λίγο δύσκολες ημέρες και είναι και λίγο το θέμα τώρα περίεργο. Όλοι νομίζω, είτε είμαστε θετικά, είτε αρνητικά, είναι λίγο περίεργο. Νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, Πέτρο μου. Να ξεκαθαρίσω εδώ πέρα ότι τόσο ο Πέτρος όσο και εγώ δεν κρίνουμε τον άνθρωπο από μια σκοπιά κομματική και πολιτική. Κάνουμε μια, όχι αντίδραση, απόκριση. Μια απόκριση στο δημόσιο λόγο του, όχι με σκοπό ούτε να τον καταποντήσουμε, ούτε να τον κακολογήσουμε, ούτε να τον κατακρίνουμε, αλλά με σκοπό να εξηγήσουμε λίγο κάποιες έννοιες και ίσως να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε από ποιο χώρο έρχεται, Πέτρο μου, ο Στέφανος ο Κασελάκης όταν μιλάει όπως μιλάει, γιατί η αλήθεια να λέγεται, εγώ είχα ενοχληθεί όταν άκουσα και αυτό όχι τόσο όσο το επόμενο απόσπασμα. Ναι, που είναι το πιο προβληματικό. Είχα ενοχληθεί πάρα πολύ εκεί πέρα και λέω όχι, όχι με ποια έννοια. Δικαίωμα του καθενός να έχει το δικό του τρόπο σκέψης. Δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει οποιοδήποτε κίνητρο θέλει να έχει ως προς τις επιλογές του σε σχέση με τη δημιουργία, όχι την επέκταση. Χρησιμοποιεί και ο όρος επέκταση, που είναι έτσι ένας όρος για τη δημιουργία της οικογένειας του. Και σίγουρα ανάμεσά μας υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι δημόσια πρόσωπο όπως είναι ο Στέφανος Κασελάκης αυτή τη στιγμή. Ετεροφιλόφιλοι ίσως άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν παιδιά με παρόμοιο σκεπτικό και δεν τους λέει κανείς τίποτα γιατί δεν το γνωρίζουμε κιόλας. Ο λόγος που αποκρινόμαστε είναι γιατί ο Στέφανος Κασελάκης είναι στην επικαιρότητα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει επιδραστικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι, υπάρχει επιδραστικότητα του Στέφανου Κασελάκη και έχει αποδειχθεί και μέσω της κάλπης. Είναι επιδραστικός, επιδρά πάνω στην κοινωνία αυτή τη στιγμή. It's a fact. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Από την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση, εκείνη την εκπομπή που έχεις και εσύ εξώφυλλο στο σελίδα σου στο Facebook. Ναι, ναι. Από εκείνη τη στιγμή. Τότε δεν ήξερα καν ποιος είναι ο. Ναι, 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 μάλλον ναι, ναι, ήξερα εγώ. Πολύ λίγα πράγματα γι' αυτόν. Είπε ότι δεν είναι άποψη, είναι η ζωή μου. Γιατί όπως το είπε, έτσι το ένιωθα όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, σαν να μου έρχονται οι άλλοι και να μου μιλάνε σε μένα, λες και έχουν άποψη για κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Είμαι εγώ. Η μόνη άποψη είναι αν θα με δεχτείς ή αν δεν με δεχτείς. Δεν υπάρχει κάποια άλλη άποψη. Αλλά επειδή είναι τώρα που μου δημιουργούνται πολλές σκέψεις και στο πρώτο βίντεο και μετά στο δεύτερο. Πάμε στο πρώτο λίγο το που το έχουμε. Πάμε να σχολιάσουμε το πρώτο και μετά. Είναι δύο αποσπάσματα από την ίδια συνέντευξη. Και εμείς επειδή ακριβώς θέλουμε να μιλήσουμε για τους ανθρώπους με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, την αναπαράσταση τους μέσα στην κοινωνία, το representation. Ορατότητα. Την ορατότητα, αλλά και τα μηνύματα που πάνε προς τα έξω και ακούγονται τόσο από νεαρά παιδιά, όσο και από νεαρούς ενήλικες, τόσο και από γονείς. Και επειδή ακριβώς είχαμε μιλήσει για αυτά τα θέματα στην προηγούμενη μας συνάντηση με τον Πέτρο, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το link της προηγούμενης συνάντησης που μιλάμε πάρα πολύ για τα θέματα της ορατότητας, του minority stress, των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων, coming out, συζητήσαμε. Το coming out, ναι, και λοιπά. Ναι, σ' ακούω, Πέτρο, sorry. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, καταρχήν, από αυτά που άκουσα, επειδή όταν ακούς μια ιστορία ενός ανθρώπου που ανήκεις, έχεις κάποια κοινά, δεν δούλεψα, ούτε είχα τις εμπειρίες τις εργασιακές. Αλλά όχι, ανήκετε στην ίδια μειονότητα ερωτικού προσανατολισμού. Δεν είστε straight. Είστε έχουμε και κάποια ακόμα κοινά. Είμαστε cis gay, αλλά έχουμε και κάποια ακόμα κοινά. Με την έννοια ότι, από ό,τι είπε ο ίδιος, σε μεγάλη ηλικία. Στα 24 του λέει, ενώ ήταν σε σχέση με κοπέλα.
προβληματιζόταν, ναι. Προφανώς ένιωθε ο άνθρωπος ότι ήταν άλλος ο ερωτικός του προσανατολισμός και έκανε μέσα του μια μάχη προφανώς για να λέει πήγαινα στον Άγιο Δαβίδ και προσευχόμουν, ναι, να μην, ναι, ναι, είναι γκέι. Αυτό λοιπόν κατανοούμε και πρέπει να ξαναδιαβάζουμε κι εμείς την ιστορία όπως μας τη λέει, ότι δεν ήταν ξαφνικά στα 24 ξύπνησε ένα πρωί και είπε «Α, σήμερα νιώθω γκέι». Όχι, όχι. Είναι κάτι το οποίο από παιδί θα το κουβαλούσε. Το κοινό που έχουμε είναι το ότι μεγάλωσε και ταλαιπωρήθηκε μέχρι να το αποδεχτεί ο ίδιος για τον εαυτό του και έφτασε στα 30 κοντά μέχρι να κάνει και την πρώτη του σχέση. Νομίζω 30, δεν μπορώ να πω. Λέει ότι ήταν 31 ετών όταν μίλησε στη μητέρα του και λέει ότι αφορμή για να μιλήσει στους δικούς του ή και αιτία ίσως ήταν η γνωριμία του με τον νυν σύντροφό του, τον Τάιλερ, που λέει ότι ήταν ένας πολύ υπέροχος άνθρωπος που δεν ήθελε να το χάσει από τη ζωή του και έπρεπε να μιλήσει. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ τι δυναμικές υπήρχαν ανάμεσα στο ζευγάρι. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά, αυτό θέλω να πω. Ναι, δεν μας αφορά. Δηλαδή μπορεί να ήταν. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Μπορεί να ήταν κάτι το οποίο να του το έθεσε ο Τάιλερ ή να ήταν κάτι το οποίο να το σκέφτηκε ο ίδιος. Ναι, μου φαίνεται αυθόρμητο, ναι, ότι θα ήταν η δική του ανάγκη. Ναι, έτσι όπως πραγματεύεται ο Στέφανος ο Κασελάκης, δεν μου φαίνεται για κάποιον που θα κάνει κάτι που θα το πουν πήγαινε κάνε αυτό. Μου φαίνεται σαν ένας άνθρωπος που έχει δική του βουλή. Έτσι μου φαίνεται. Ναι, απλά αισθάνθηκε πολύ δυνατός. Και γενικά, όπως τον βλέπω εγώ τον Στέφανο, τον βλέπω σαν έναν άνθρωπο όντως ζωντανό, που αισθάνομαι το ότι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν θα είναι να έχει μια άμεση επικοινωνία με τους άλλους, όχι τώρα στη θέση που είναι, όπως τον βλέπω γενικά σαν άνθρωπο και όπως τον φαντάζομαι. Ναι, και ναι. Θα πω γιατί το λέω αυτό. Από μόνη της εκκίνηση να είναι στον Όσιο Δαβίδ και να προσέρχεται για αυτό το θέμα, είναι κάτι που το έχω ζήσει και εγώ. Και στον Όσιο Δαβίδ πήγαινα και πιθανώς πήγαινα και όταν ήταν μωράκι ο Στέφανος. Και έχω περάσει από τη φάση να προσεύχομαι και να με νοιάζει πολύ τον πώς οι άλλοι θα με δουν. Είτε ως ετεροφιλόφιλο που σώθηκα και είμαι πιστός και δεν είμαι πλέον ομοφιλόφιλος, αν αυτό ποτέ γινόταν που δεν είχε γίνει, είτε ως το ευχήθηκες όμως, Πέτρο μου, το είχες ως έτοιμα στην προσευχή να αλλάξει ο ερωτικός σου προσανατολισμός. Από τα 15 μέχρι τα 23, 8 χρόνια και ήταν καταστροφική περίοδος γιατί είναι τα πιο σημαντικά χρόνια για να χτίσει κάποιος την εικόνα για τον εαυτό του και τη σχέση του με τον κόσμο. Αν τα χάσει αυτά τα χρόνια, λοιπόν, όπως τα έχασα εγώ, ίσως λίγο σε μια πιο βελτιωμένη εκδοχή μπορεί να τα έχασε και ο Στέφανος, αλλά λίγο πολύ τα χάνουμε όλοι μας. Και όταν λέω τα χάνουμε, όντως τα χάνουμε. Είναι χαμένα χρόνια που δεν έχουμε περάσει. Μπορεί να είμαστε μες στις παρέες, μπορεί να συζητάμε για τις σχέσεις των φίλων μας. Όμως δεν είναι ένα αυθεντικό. Εδώ θέλω να στείλω και ένα μήνυμα συμπαράστασης προς την οποιαδήποτε κοπέλα μπαίνει σε μια σχέση με έναν άνδρα χωρίς να γνωρίζει ότι αυτός ο άνδρας έχει μέσα του μια μάχη σε σχέση με τον ερωτικό του προσανατολισμό. Είναι και αυτό ένα θέμα που θα μπορούσαμε και να πω. Ναι, και θα το συζητήσουμε και άλλη φορά, θέλω μαζί να το συζητήσουμε αυτό. Και κάνει και εγώ σχέση με κοπέλα, αλλά τις είχα πει από πριν, ξέρεις, πριν κάνω οποιαδήποτε σχέση με άντρα, όπως και ο Στέφανος, έκανα και εγώ σχέση με μια κοπέλα και ήταν ξεκάθαρα πάλι στη γραμμή του μήπως μια τελευταία προσπάθεια, μήπως και αυτό τελικά είναι. Της το είχες πει, Πέτρο μου, της το είπες ότι έχεις προβληματισμό. Της το είχα πει εγώ, δεν θα μπορούσα να μην το πω. Μπράβο. Δεν ξέρω, είναι το αυτιστικό στη μέση. Όχι, γενικά, νομίζω είναι το κομμάτι του ότι θέλουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας και να μην βλάπτουμε, ναι, άλλους ανθρώπους. Όταν το πεις, δίνεις την ευκαιρία στον άλλο να έχει μια δική του απόφαση, να πάρει το ρίσκο, εάν μου επιτραπεί ο όρος. Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν αλλάζει ο ερωτικός προσανατολισμός και από τη στιγμή που κάποιος έρχεται και σου λέει, ξέρεις, Μαρία, Γεωργία, οποιασδήποτε κοπέλα, μου αρέσει η παρέα σου, θα ήθελα να φτιάξουμε μια σχέση, αλλά οφείλω να σου πω ότι μερικές φορές σκέφτομαι ερωτικά και άνδρες, για να φτάσει στο σημείο να το πει ένα παιδί. Νομίζω θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς την όποια κοπέλα είναι αποδέκτης ότι πολύ πιθανόν αυτός ο άνθρωπος να περνάει ένα στάδιο στο οποίο να προσπαθεί να αποδεχθεί ο ίδιος τη δικιά του ομοφιλοφιλία. Ωραία. Και τώρα πάλι στην τελευταία πρόταση που είπες, να το θέσω με αυτά που σκέφτομαι το σύνορα. Προσπαθεί απεγνωσμένα ή προσπαθούσε περισσότερο να δείξει στους άλλους ότι είναι OK. Ότι δεν είναι το τέρας.
από το ίδιο στάδιο έχω περάσει και εγώ. Για χρόνια προσπαθούσα, στο περιέγραφα και την προηγούμενη φορά, εξομολογητικά ή με διάφορου τρόπου. Παραδείγματο χάρη το να κάνει σχέση με μια κοπέλα, είναι και αυτό μια απόδειξη ότι ξέρετε, παιδιά, ναι, μπορώ να κάνω σχέση με μια κοπέλα, δεν μου φταίει κάτι. Και μπορούμε να περάσουμε και καλά. Και εγώ στη σχέση μου πέρασα πολύ καλά. Δεν ήταν, να το πούμε, μια σχέση μόνο τσέμαχο και υποκρισία που εκμεταλλεύτηκα μια κοπέλα. Το ίδιο και ο Στέφανος, από όσο καταλαβαίνω. Ξέρεις, το έχω συζητήσει και με έναν άλλον φίλο μου, ο οποίος έκανε το coming out μετά τα 30, ο οποίος μου είπε ότι έκανα τόσο πολύ self-gaslighting, έτσι το ονόμασε, έκανα gaslighting στον εαυτό μου. Ήμουνα πεπισμένος ότι είμαι straight και ότι είναι, τι θα έλεγε, ότι είναι από τον διάβολο. Πειρασμοί, οι έλξεις που ένιωθα για άνδρες. Δεν τις έκανε δικές τους, θεωρούσε ναι, ξένες. Ναι. Και με βάση την αφήγηση που, και το λογισμικό που τον κατέστησαν ο άνθρωπος, και μου λέει, μπορώ να σου πω ότι απολάμβανα και το σεξ με την κοπέλα. Και εγώ του είπα, κοίταξε, το σώμα του ανθρώπου έχει τη σεξουαλική λειτουργία εγκατεστημένη. Και αν ένας άνθρωπος δεν κάνει καθόλου σεξ, επειδή τώρα τα λέω που τα έχω και φρέσκια που φτιάχνω τα επεισόδια της σεξουαλικής διαπαιδαγωγής και το podcast μου, ακόμη και αν δεν κάνει σεξ, αν είσαι μοναχός για παράδειγμα, υποφάσισε ότι δεν θέλεις να έχεις σεξουαλική ζωή, το βράδυ όταν κοιμάσαι θα έχεις μια ονείροξη, το σώμα σου από μόνο του θα ενεργοποιήσει τη σεξουαλική λειτουργία για να τη, έτσι κάνει το σώμα, για να την ελέγξει. Οπότε αν είσαι ένας άντρας γκέι, ο οποίος για λόγους θρησκείας, για λόγους κοινωνίας καταπιέζεις την ομοφιλοφιλία σου και λες και στον εαυτό σου ότι είσαι straight, αν έχεις σχέση με μια κοπέλα με την οποία υπάρχει αγάπη, γιατί η αγάπη είναι ανθρώπινη, μπορεί να μην είναι ερωτική, μπορεί να, να αγαπάς πολύ έναν άνθρωπο φιλικά με τον οποίο να έχεις ερωτική σχέση, μπορεί απλώς να ενεργοποιούνταν η σεξουαλική λειτουργία στο σώμα σου παρέα με εκείνον τον άνθρωπο. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ναι, δηλαδή το να κάνει, να μπορέσει ένας γκέι άνδρας να κάνει σεξ με μια γυναίκα δεν είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι δεν είναι γκέι. Ναι, ναι, σωστά το λες, αλλά από την ανάποδη δεν ισχύει ότι α, ρε παιδιά, αφού μπορούν και οι γκέι να κάνουν σεξ με κοπέλες και οι λεσβίες να κάνουν με άντρες. Ναι, μπορούμε, αλλά δεν είναι. Και μπορεί να είναι και ωραίο ανθρώπινα, μπορεί να γίνει δηλαδή και για μια περίοδο να περάσουμε πολύ καλά. Δεν είμαστε ο εαυτός μας. Ναι. Αν δηλαδή εγώ το μου είπε αυτό το παιδί, το οποίο είναι γύρω στα 40, μου λέει τώρα, συνειδητότατα, μετά αυτός έχει κάνει μία σχέση με άνδρα. Εντάξει, από τα 36 του μέχρι τα 39 του. Μου λέει τώρα συνειδητότατα, παρόλο που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον εαυτό μου για να κάνω σχέση με γυναίκα, συνειδητότατα δεν κάνω, γιατί έχω δει τον εαυτό μου πως είναι σε σχέση με έναν άνδρα, ότι με τον άνδρα είμαι στο σπίτι μου, είμαι at home, είμαι πραγματικός μου εαυτός, οπότε δεν μπορώ να επιστρέψω στο να μην είμαι ακριβώς όπως θέλω να είμαι. Ξέρω αν είναι βοηθητικό αυτό που λέω. Και αυτός ο φίλος μου που είναι 40 ετών είναι στο πρώτο στάδιο. Υπάρχουν πολλοί, να μην ξεχνάμε ποτέ ότι είμαστε λίγο πολύ αμφιφιλόφιλα κλάσματα, με την έννοια το ότι μπορεί όντως κάποιος να έχει, εγώ ως γκέι, μπορεί να έχω μόνο ένα 2%. Τώρα δεν είναι έτσι, δεν πάνε με ποσοστά τα πράγματα, αλλά έχω, ας το πούμε, μια πολύ μικρή έλξη για γυναίκες. Ο Κίντσι, Πέτρο μου, πριν 70-80 χρόνια που είχε κάνει τις μελέτες του, είχε μιλήσει για μια κλίμακα, η οποία ξεκινάει από την απόλυτη ετεροφιλοφιλία και οδηγεί στην απόλυτη ομοφιλοφιλία και λέει κανείς δεν είναι στο ένα άκρο ή στο άλλο άκρο. Ο Κίνση τα είχε πει αυτά. Πολύ δύσκολο, ναι, ακόμη δεν το έχουμε μελετήσει αυτό το ζήτημα στη σύγχρονη επιστήμη, δηλαδή έχουμε μείνει σε αυτά που έχει βρει ο Κίνση, για να καταλάβεις. Όμως η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά πιθανόν να έχουμε πιθανότητες όλοι μέσα στα γονίδια μας. Αλλά φαίνεται ότι σε κάθε άνθρωπο επικρατεί ναι. Ένας προσανατολισμός. Επικρατεί, ρε παιδί μου. Ναι. Και επικρατεί. Μάλιστα μπορεί αυτός ο προσανατολισμός να μην επικρατεί για τυχαίους λόγους. Αν δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το περιβάλλον σου έχει στερήσει αυτή την αναζήτηση, ενώ από παιδί εσύ ξέρεις ότι πιθανώς είναι οι άντρες που περισσότερο, αν είσαι αγόρι, οι άντρες που περισσότερο σε ενδιαφέρουν, αν το περιβάλλον, ενώ σε ενδιαφέρουν και οι γυναίκες, αν το περιβάλλον σου στερεί τη δυνατότητα, κάνεις το ψάξιμό στην πορεία, στο ταξίδι σου,
παθαίνεις και μπλοκαρίσματα μετά. Δηλαδή, δεν, θέλω να πω ότι συνήθως λέμε εμείς οι γκέι ότι ο κρυφός ο γκέι που είχε περάσει όλη τη ζωή κρυφή, παντρεμένος κτλ., βγαίνει μετά, ας το πούμε, σαν λυσασμένος και τρέχει και κάνει και πολλά πράγματα που μπορεί να κινδυνεύουν, να διακινδυνεύουν και την υγεία τη δική του ή της οικογένειας. Ναι, σε σχέση με την προφύλαξη από τα σεξουαλικώς μεταδιδομένα νοσήματα και τις επαφές με ανθρώπους χωρίς τη, που δεν τους γνωρίζεις και δεν ξέρεις το ιατρικό τους ιστορικό κλπ. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα λοιπόν αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε μια ανάγκη να παρουσιάσουμε στην κοινωνία ότι είμαστε, δεν είμαστε τα τέρατα. Είμαστε σωστοί άνθρωποι. Σε αυτό το πλαίσιο θα σου ερμηνεύσω και τα δύο που είπε ο Στέφανος ο Μασαλάκης. Κοίταξε, στο πρώτο κομμάτι, εγώ σε αυτό δεν έχω θέμα κανένα. Ίσα-ίσα ένιωσα τρομερή ενσυναίσθηση προς τον Στέφανο Κασελάκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η μητέρα του την παράκλησή του να μην πει κάτι στον πατέρα του και να το πει ο ίδιος. Και μου άρεσε αυτή η προτροπή που έκανε προς τον κόσμο, ώστε και είπε κάτι πολύ σοφό. Ότι είναι η προσωπική ζωή του παιδιού σου αν είναι γκέι. Δεν είναι δικό σου ζήτημα, είναι προσωπική ζωή του παιδιού σου και εφόσον σου είπε μην το πεις, σκάσε και μην το πεις. Και ένιωσα και ένα παράπονο από αυτό το αγόρι εκείνη τη στιγμή. Το λέω αγόρι γιατί είναι αρκετά μεγαλύτερη του και είναι έτσι baby face. Δηλαδή σαν να μιλούσε το νεότερο παιδί που πριν 4 χρόνια, δηλαδή σκέψω ας πούμε, και εγώ θα νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Να μιλήσω στη μάνα μου, η μάνα μου να είπε, προφανώς είπε ότι, γιατί περιγράφει ο άνθρωπος κάτι τραυματικό, άσχετο που έχει ένα χάρισμα του λόγου και το λέει χαμογελώντας, λέει ότι στην ουσία η μάνα του έπαθε σοκ, αυτός της είπε καλά ρε μαμά στο πανεπιστήμιο που διδάσκεις αφού ξέρεις ότι υπάρχουν και προφανώς ίσως και η μάνα του να είχε και φοιτητές ομοφιλόφιλους, το οποίο είχε και πολύ καλές σχέσεις. Σωστά επισημαίνεις ότι είναι οριοποιημένη η αφήγηση από τον Στέφανο. Ναι, δηλαδή, ναι, γιατί τώρα μιλάει από ένα άλλο χώρο. Ναι, και αυτό είναι καλό να το ξέρει ο κόσμος, ότι επειδή βγαίνουν τώρα πάρα πολύ εύκολα και θα αρπαχτούν με το οτιδήποτε θα πει, πρέπει να το ερμηνεύσουμε μέσα από το πρίσμα του ανθρώπου που έχει κάποια συγκεκριμένα βιώματα και που έχει περάσει μέσα από συγκεκριμένες δυσκολίες ή δεν και έχει ζήσει. Άκουσες που είπε έκλαψα πάρα πολύ εκείνο το βράδυ. Ναι, και σίγουρα. Μπορεί να μην το έλεγε, δεν το είπε στην αρχή. Είπε ναι, πως ήταν πολύ καλή κατά τα άλλα. Σίγουρα θα λέχθηκαν και πράγματα που τον πόνεσαν. Ναι, 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 αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι. Γιατί πάντα λέει. Θέλουμε να παρουσιάσουμε. Στο τέλος με αγκάλιασε και ήταν οκ, okay, αλλά εγώ έκλαιγα πάρα πολύ. Ναι. Και εκείνο το έκλαιγα πάρα πολύ, όπως είπες πολύ ορθά, του ξέφυγε στο τέλος. Δεν το είπε από την αρχή. Ναι, ναι. Και σου λέω, εγώ νιώσα συμπόνια για τον άνθρωπο. Όπως είχαμε πει και εμείς στη συζήτηση την προηγούμενη για το coming out, εκεί που λέγαμε, είναι πραγματικά, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί γονείς και τα λοιπά, και βλέπουμε κάτι, απλά να είμαστε απίκο, να είμαστε δίπλα στο παιδί, αλλά να μην. Και η πρωτοβουλία που θα κάνουμε θα ήταν μόνο να του δώσουμε να καταλάβει ότι θα είμαστε σύμμαχοι. Οπότε, ακούγοντας το πρώτο κομμάτι, που σχετίζεται με το coming out. Καλό είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι πέρασε ολόκληρες περιόδους με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα άλλα παιδιά. Δηλαδή η εφηβεία του δεν θα ήταν η εφηβεία που θα έπρεπε να ήταν. Θυμάσαι, λέγαμε και στην προηγούμενη στη συζήτησή μας, ότι δεν γίνεται ένα παιδί σήμερα να έχει φτάσει στα 15, να είναι δηλαδή στην εφηβεία πλέον, στη φάση που κάνεις τις παρέες σου, τις επιλεγμένες, που αρχίζεις να διαμορφώνεις το χαρακτήρα σου. Δεν είμαστε ακόμα στη φάση των 11 και 12. Δεν μπορεί να είναι 15 και να μην έχει κάνει coming out. Σημαίνει πως θα το πληρώσει αυτό. Σημαίνει πως μαζεύει πράγματα μέσα του, στεναχώρια, ενοχές, φόβους. Και επίσης ότι δεν. Όχι εξασκείται. Δεν αποκτά τις εμπειρίες που αποκτούν τα άλλα παιδιά που μπορούν πιο άνετα να κινηθούν σε θέματα σχέσεων. Και είναι σημαντικό αυτό. Επίσης το ότι ήταν η πρώτη του σχέση του Στέφανου με τον Τάιλερ. Και παραμένει μαζί. Είναι και αυτό προβληματικό, γιατί το έκανα και εγώ. Και το κάνει και πολλοί κόσμοι. Δηλαδή, ξαφνικά, σε μεγάλη ηλικία, καταφέρεις να βρεις τον εαυτό σου. Βρίσκεται κάποιος πολύ καλός άνθρωπος και κολλάς εκεί. Αυτό έχει κινδύνους, να το πούμε, να το ξέρουμε. Πες το. Δηλαδή, όταν εγώ στα 27 πρώτα έκανα την πρώτη σχέση, ομόφυλη, πιο πριν είχα κάνει για ένα χρόνο σχεδόν λιγότερο, με μια κοπέλα που σου είπα. Αλλά η ουσιαστική σχέση και η πρώτη ήταν στα 27. Πιάσαμε και σπίτι μαζί. Και μείναμε και πολλά χρόνια. Ήμουν όμως εγώ εντελώς αδαής. Εντελώς αδαής.
μπορούσα να πω κάποια πράγματα, αλλά ήμουν πάρα πολύ πίσω στο να κατανοήσω και εγώ τα συναισθήματά μου, στο να θέσω τα ωριά μου, στο να διεκδικήσω πράγματα που θα ήθελα να γίνονται μέσα στη σχέση. Και περισσότερο να σου πω ότι αισθανόμουν κάτι πλαγίω, το διαβάζω και στα λόγια του Στέφανου. Αισθανόμουν ότι είμαι και πάρα πολύ τυχερός που βρέθηκε ένας άνθρωπος να είμαι δίπλα. Ήταν αξιόλογος άνθρωπος. Νομίζω το λέει ξεκάθαρα. Το λέει ξεκάθαρα ο Κασελάκης και ο Στέφανος το έχει πει και σε ένα σποτάκι που είχε για να τον γνωρίσουμε τότε που έβαζε υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει ξεκάθαρα. Άμα γνωρίσεις έναν πολύ καλό άνθρωπο, δεν τον αφήνεις να σου φύγει και το λέει και εδώ. Αλλά να σκεφτούμε λοιπόν, όταν ακούμε οτιδήποτε από τον Στέφανο, πως θα ήταν σαν. Είναι σαν να ακούμε ένα άτομο. Προσπαθώ τώρα να βρω και εγώ ένα σχετικό παράδειγμα. Ένα άτομο που έχει έρθει από μια απομονωμένη περιοχή, που ήταν πολύ αυστηρά τα ήθη. Ο Στέφανος καμία σχέση από την Αμερική. Αλλά όμως, αυτό που κουβαλούσε μέσα του, που είναι στην ουσία σαν να κουβαλάς μια φυλακή, η ομοφοβία εσωτερικευμένη, που κουβαλάμε μέχρι να καταφέρουμε να σταθούμε στα πόδια μας, εμείς οι ίδιοι οι γκέι, να έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα για να κατανοούμε πώς αντιδρά και τι λέει. Έχει και αυτό έναν ενθουσιασμό λέει, του νεοφώτης του στην ουσία. Ενός ανθρώπου που για πρώτη φορά ανακαλύπτει κάτι και που γι' αυτόν τον ίδιο είναι πολύ καινούριο και πολύ πρωτοφανές. Και όταν λέει κάτι θα προσπαθεί να το δικαιολογήσει με λάθος τρόπο. Γιατί δεν το δικαιολογεί με το δικό του το γνήσιο τρόπο. Προσπαθεί να το πει έτσι ώστε με βάση πάλι τα στερεότυπα και την ομοφοβία την κοινωνική. Δηλαδή την ώρα που μιλάει αντιμετωπίζει τα δικά του στερεότυπα, τα κοινωνικά στερεότυπα και αυτό που βγαίνει είναι η προσπάθεια του να πάει κόντρα και στην κοινωνία, κόντρα και σε όποιες αντιστάσεις έχει μέσα του, γιατί στην αρχή είναι φυσιολογικό να έχεις αντιστάσεις. Ναι, ναι. Αυτό θα το δούμε πιο φανερά στο κομμάτι που μιλάει για τα παιδιά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ο φόβος τη σκέψη των άλλων που τον έκανε να πει. Γιατί φοβότανε μια ζωή ότι οι άλλοι θα μου αμφισβητήσουν την ικανότητα, επειδή είμαι άντρας. Και επίσης έκανε και λάθος μετά στο Twitter, το έκανε χειρότερο. Θα βρω το προφίλ του να σου διαβάσω, γιατί η απάντηση που έδωσε μέσω του Twitter ήταν χειρότερη από την αρχική. Μιλάει για κάτι που ακόμη το δουλεύει μέσα στο μυαλό του, οπότε έχει μέσα στο μυαλό του πώς να το πω ούτως ώστε να ακουστεί καλύτερα. Ναι, δεν έχει δουλέψει τον εαυτό του σε αυτό που λες εσύ. Στην κοινωνία ως γκέι για πολλά χρόνια. Το έχει δουλέψει, αυτό το έχει ζήσει, η εμπειρία του είναι για πολύ λίγα χρόνια. Και είναι λοιπόν σαν να έχουμε έναν άνθρωπο που έχει έρθει από έναν άλλο, από ένα περιβάλλον κλειστό και ξαφνικά να βρίσκεται σε μια κοινωνία που μπορεί να εκφραστεί. Θα κάνει λάθος. Άκου τι έγραψε. Υπάρχουν υπέροχα ζευγάρια μπαμπάδων που μεγαλώνουν υπέροχα κορίτσια. Στην περίπτωση του δικού μας ζευγαριού νιώθουμε δέος μπροστά σε κάτι τέτοιο. Απέναντι σε μία κόρη, έχω ακόμα αναπάντητα ερωτήματα για το αν θα είμαι σε θέση να τη διαπαιδαγωγήσω σωστά. Να ανταποκριθώ ως γονιός με επάρκεια στις ερωτήσεις της για την εφηβεία, την εμμηνορίση, τη γυναικεία σεξουαλικότητα. Όλα όσα συνδέουν τη μοναδικότητα της γυναικείας φύσης. Αυτά μαθαίνονται στην πορεία, θα πείτε. Όμως επιτρέψτε μου την εκ προτέρων συνέστηση της ευθύνης. Δεν είναι τίποτα εύκολο ή δεδομένο. Ειλικρινά, καμία επιλογή λοιπόν μεταξύ κόρης και γιου, μόνο εν συνέστηση, γιατί το παιδί δεν είναι συνέχεια μας, ούτε εργαλείο μας, είναι ψυχή που θέλει από τους δύο γονείς του θαύματα και όχι τραύματα. Αυτό το έβαλε μετά από την κατακραυγή και το οποίο προκάλεσε καινούργια κατακραυγή πλέον, γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι που είπε γιατί τον ενδιέφερε να το πει. Είναι αυτά που λέμε για να γεμίσουμε το χρόνο. Σου λέει έχω απέναντί μου straight και θέλω να με ρωτήσουν για οικογένεια, τι να τους πω να μη στραβώσουν επειδή με αμφισβητούν ότι είμαι άντρας και θα είμαι με έναν άλλο άντρα, και αρχίζει το μυαλό να σκέφτεται όχι για τη ζωή την πραγματική και τα βιώματα τα δικά του, αλλά αρχίζει να σκέφτεται, σου λέει, είμαι πολιτικός τώρα, τι θα απαντήσω και πώς θα το ακούσουν οι άλλοι. Εκεί τα κάνεις όλα λάθος. Το δεύτερο απόσπασμα θεωρείς ότι δεν είπε αυτά που σκέφτονται, είπε αυτά που νόμιζε πως ήθελαν να ακούσουν. Γιατί εγώ εδώ σκέφτομαι ότι λέει αυτά που θέλουμε. Στην αρχή, ακόμα και εσύ, σκέφτεσαι μεταφράζοντας αυτά που έχεις μάθει, δηλαδή ζεις σε μια κοινωνία καθαρά ετεροφιλόφιλη. Να σου πω εγώ έτσι, μέχρι τα 27 μου δεν είχα πάρει ως γκέι. Εννοείται πως δεν είχα ασχοληθεί με τον γκέι ακτιβισμό. Δεν είχα ιδέα από τα δικαιώματα, τις διακρίσεις και όλες αυτές τις λεπτές ισορροπίες για τα έμφυλα ζητήματα. Οπότε, του λείπουν όλα αυτά τα εφόδια και η σκέψη του
αναγκαστικά στηρίζεται σε ό,τι ακούει, σε ό,τι ετεροκανονικό ακούει στην κοινωνία. Και πάνω σε αυτό το ετεροκανονικό προσπαθεί να δομήσει κάτι ενδιαφέρον για να το πει στους ανθρώπους που τον ρωτάνε. Και η ίδια η δική του σκέψη είναι, χτίζει με τα υλικά που έχει. Δεν έχει με κάτι άλλο να χτίσει. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα και να το ξανασυζητήσουμε. Στο τέλος της ημέρας ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ο Τάιλερ είναι ένα χρυσό παιδί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο στα νοσοκομεία, στις ΜΕΘ. Όταν λες θα κάνουμε οικογένεια, τι εννοείς? Κάτι παραπάνω από την πανέμορφη σκλήτσα? Θεωρώ ότι είμαστε ήδη οικογένεια. Προφανώς. Οικογένεια γίνεσαι όταν έχεις έναν συνάνθρωπο. Συμφωνώ με αυτό. Ευθυγραμμίζεσαι ψυχολογικά. Με αυτό συμφωνώ. Και δημιουργήσεις το οικογένειο. Μπράβο. Αυτό συμφωνώ. Δύο άνθρωποι που επιλέγουν την αγάπη είναι η οικογένεια. Η αγάπη κάνει την οικογένεια. Μπορεί και να μην είναι καν ζευγάρι. Θα μπορούσαν να είναι δύο άνθρωποι. Έχω ένα φίλο που μένει με μια γιαγιά που τη γνώρισε 90 ετών. Ναι, θα μπορούσε, ναι. Να έχεις δίκιο. Ότι θα μπορούσε να συγκατοικούν ναι, δύο άνθρωποι και διαφορετικών ηλικιών κιόλας. Δύο άνθρωποι που να μην έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους, αλλά να ταιριάζουν, να αγαπιούνται και να. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Θέλω να ακούσεις τη λέξη επεκτείνω. Μ' άρεσε. Είσαι ψυχολογικά, αξιακά και δημιουργήσεις το οικοσύστημά σου. Δύο άνθρωποι που επιλέγουν την αγάπη είναι η οικογένεια. Η αγάπη κάνει την οικογένεια. Εγώ και ο Τάιλερ, ο Τάιλερ και εγώ, θα θέλαμε να επεκτείνουμε την οικογένειά μας. Επεκτείνω. Θα θέλαμε να αποκτήσουμε δύο αγόρια. Δύο αγόρια. Δύο αγόρια. Τον Απόλλωνα και τον Ηλία. Θα έχετε βαφτίσει κιόλα. Κάποια μέρα ίσως να τα βαφτίσουμε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Οκτώ. Αλλά θα θέλαμε. Εδώ. Ναι. Πες. Δες τον όμως, άκου το λόγο, έτσι. Είναι σαν να κάνει τα όνειρα το, που γίνονται, οι συζητήσεις που γίνονται στην πρώτη σχέση. Γιατί είναι αυτό το, σε αυτή την ανάγκη, δηλαδή έχει διαλέξει το πώς το έχει ονειρευτεί. Είναι το όνειρό του, γι' αυτό μίλησε για αγόρια. Είναι το όνειρο που πιστεύει ότι θα κολλούσε πιο πολύ με την πραγματικότητα και μας περιγράφει το πώς το φαντάστηκε το όνειρό του. Δεν μας περιγράφει κάτι άλλο. Τον Απόλλωνα και τον Ηλία. Τα έχετε βαφτίσει κιόλα. Κάποια μέρα ίσως να τα βαφτίσουμε. Δεν ξέρω, να δούμε. Αλλά θα θέλαμε να είχαμε δύο αγόρια. Και θα θέλαμε. Με υιοθεσία. Με παρέθετη μητέρα. Γιατί θα θέλαμε η προσωπικότητα του καθενός μας. Εδώ είναι ευγονική, ακούγεται λίγο εδώ. Στα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούμε να. Προφανώς ένα πάμε ένα στον άλλον, άρα να υπάρχει αυτή η συνέχεια. Και προφανώς είναι πολύ σημαντικό ότι άλλα ζευγάρια επιλέγουν την υιοθεσία και στα μάτια μου είναι εξίσου οικογένειες. Είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Εδώ προφανώς είχε υπάρξει μια παύση, βλέποντας το βίντεο νομίζω γίνεται μοντάζ, δηλαδή μπορεί να του είπε ο δημοσιογράφος μήπως θες να πεις και κάτι, μπορεί να το ρώτησε, δηλαδή αυτοί που υιοθετούν δεν είναι οικογένεια και μετά να το ξαναβάλω λίγο πίσω, δεν είμαι σίγουρη. Να πάμε ένα στον άλλον, άρα να υπάρχει αυτή η συνέχεια. Και προφανώς είναι πολύ σημαντικό ότι άλλα ζευγάρια επιλέγουν την υιοθεσία και στα μάτια μου είναι εξίσου οικογένειες. Είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για ζωές του κόσμου. Και επιτέλους πρέπει να το καταλάβει αυτό η κυβέρνηση. Και άμα θέλει νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, εμείς έχουμε καταθέσει ένα ως ΣΥΡΙΖΑ πριν από ένα χρόνο περίπου, να το ξαναστείλουμε. Ναι. Εδώ η Ρόδος και το επιτοπίδημα. Δεν θέλω να κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα διεξοδικά, αλλά είχατε πόσα χρόνια κυβέρνηση? Είχατε όλο τον χρόνο να το κάνετε και δεν το κάνετε. Έγινε λάθος, ΣΥΡΙΖΑ, που δεν το πέρασα. Ναι. Ενώ ότι μην εμφανίζεστε και ως άνθρωποι το σύμφωνο που δεν έχετε κυβερνήσει. Το σύμφωνο συμβίωσης ήταν με τεράστιο τομή. Το έχω ψηφίσει, ναι. Αλλά λέω ότι ναι. Και όλα αυτά τα πράγματα. Σωστά, ήσουν στη Βουλή. Εγώ καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Όλοι έχουν κάνει λάθη. Όλοι έχουν προσφέρει πολλά. Μερικοί περισσότερο από άλλους. Λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσέφερε πολλά το 2015-2019. Πολλά. Και εδώ τελειώνει οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα. Μου ακούστηκε κάπως σαν ευγονική αυτό ή σαν υπερεκτίμηση του δικού τους DNA, δεν ξέρω. Ακούστηκε πολύ άσχημα. Εγώ αυτό που ακούω όμως πεντακάθαρα, δεν ακούω κάποιον να μιλάει για θέματα ΛΟΑΤΚΙ. Μιλάει για τα όνειρά του. Δεν μιλάει πολιτικά,
δεν μιλάει, πώς να το πω τώρα, εκπαιδευτικά, δεν μιλάει με καμία άλλη διάσταση. Λέει καθαρά τα δικά του προσωπικά όνειρα, που και πάλι θα μου πεις, Πέτρο, είναι πολιτικός. Πρέπει να σκέφτεται. Κοίταξε, του είχε πει και ο Θεοδωράκης προηγουμένως ότι η εκλογή σου, η παρουσία σου θα έχει ανακουφίσει πολλούς ανθρώπους, θα έχουν ταυτιστεί πολλοί άνθρωποι μαζί σου. Θεωρώ, και ο άλλος είπε, εύχομαι να έχω βοηθήσει να γίνει, αν θυμάμαι καλά, είπε να γίνει η ζωή των ανθρώπων καλύτερη και μίλησε για δικαιώματα. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια ευθύνη. Όπως είπα προηγουμένως, δεν γνωρίζω από πολιτική και ούτε θέλω να μάθω και δεν μπορώ να κρίνω καθόλου τον πολιτικό του λόγο, γιατί δεν μου πέφτει λόγος. Εγώ είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι σπουδασμένη πάνω σε τέτοια ζητήματα, δεν είμαι εξειδικευμένη σε τέτοια ζητήματα. Όμως όσον αφορά στα ζητήματα της αναπαράστασης, της ορατότητας και του γεγονότος ότι ο άνθρωπος αυτός έρχεται να... Έχω πολλά θέματα. Λοιπόν, για να είμαστε ξεκάθαροι, εμένα μου είναι συμπαθής ο άνθρωπος, εντάξει. Καταλαβαίνω γιατί τον βρίσκουν ωραίο άντρες και γυναίκες. Το καταλαβαίνω. Είναι ένας πολύ ωραίος εμφανισιακά άνθρωπος, ο οποίος έχει και μία γοητεία όταν μιλάει. Θα είμαστε ειλικρινείς. Εγώ να σου πω πώς ταυτίζομαι μαζί του, Πέτρο. Γιατί και εγώ στην ηλικία του, στα 36 μου, είχα ιδρύσει κιόλα σε ένα πολιτικό κόμμα στην Κύπρο και είχα αποπειραθεί να ασχοληθώ με την πολιτική, θεωρώντας ότι έπρεπε να μπουν κοινωνικοί επιστήμονες στην πολιτική. Δεν εκλέγηκα φυσικά. Μόνο οικονομική καταστροφή έπαθα από αυτό και επαγγελματική καταστροφή. Αλλά μπορώ να καταλάβω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει, ρε παιδί μου, εγώ που είμαι επιτυχημένος σε έναν άλλο τομέα, και εγώ ήμουν επαγγελματικά, ήμουν επιτυχημένος ψυχολόγος. Έχω σκάσει που δεν τα κάνω σωστά η πολιτική, να πάω εγώ να τα κάνω σωστά. Από αυτή την έννοια καταλαβαίνω το γεγονός ότι είναι αύγαλτος όσον αφορά στα ζητήματα της πολιτικής, και ακούγοντας και όλη τη συνέντευξη ως πολίτης και ως άνθρωπος ο οποίος είχα αποπειραθεί να ασχοληθώ με την πολιτική, προσπαθούσα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του και καταλάβαινα την υπερβολική του αισιοδοξία, γιατί δεν είχε μια πραγματική γνώση του πόσο δύσκολο είναι να διοικήσεις μια τάξη, πόσο μάλλον μια χώρα. Αυτό είναι που αρέσει τον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει την αφέλεια που έχει και τον ενθουσιασμό που έχει. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ξεκάθαρα. Τώρα το αν μπορεί ή όχι δεν μπορώ να το γνωρίσω. Ναι, βλέπουμε τις αδυναμίες που έχει. Δηλαδή, εγώ δεν τον θεωρώ κακό άνθρωπο, δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να κάνει κάτι. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, ένιωσα την ανάγκη να κάνουμε αυτό το βίντεο για το ζήτημα το εξής. Ποια είναι η έγνοια μου εμένα. Θεωρώ ότι, όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας, ότι ένα ομόφυλο ζευγάρι μπορεί κάλλιστα να είναι καλοί γονείς προς τα παιδιά τους, και υπάρχουν και μελέτες Βρετανικών και Αυστραλιανών πανεπιστημίων, οι longitudinal studies, ναι, που δείχνει ότι τα ομόφυλα ζευγάρια πρώτα έρχονται στην κατάταξη καλής γονεϊκότητας τα ομόφυλα ζευγάρια γυναικών, και μετά έρχονται τα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, αλλά είναι πολύ ψηλά στην κατάταξη τα ομόφυλα ζευγάρια, γιατί το συζητήσαμε την προηγούμενη φορά και μου είπες και εσύ, ίσως επειδή και όλες οι άνθρωποι που είναι ομόφυλοι και θέλουν να κάνουν παιδιά, βάζουν πάρα πολύ προσπάθεια και είναι, ναι, πολύ συνειδητοποιημένοι. Λίγοι από αυτούς θα φτάσουν μέχρι το σημείο του να ολοκληρώσουν το όνειρό τους, έτσι, οι περισσότεροι δεν τα καταφέρουν. Okay. Οπότε δεν θέλω σε καμία περίπτωση, εφόσον εγώ ως επιστήμονας συμφωνώ με τους 55 πανεπιστημιακούς από το ΑΠΙΘΙΤΑ, οι οποίοι πριν 2-3 χρόνια είχαν μία διακήρυξη, 55 πανεπιστημιακοί από το ΑΠΙΘΙΤΑ, σίγουρα το γνώριζες, που μιλούσαν για τους λόγους που η επιστήμη δεν θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο ένα ομόφυλο ζευγάρι να γίνουν γονείς. Ναι. Δεν θέλω να αφήσει χώρο σε οποιονδήποτε ομοφοβικό, μισισμένο άνθρωπο να πει «Α, θέλετε οι γκέι να κάνουν παιδιά, να αποσκέφτονται». Δεν το θέλω. Να σου πω, ναι, να σου πω ότι αυτό είναι το άγχος, και πάρα πολλοί ετεροφιλόφιλοι φίλοι μου το έχουν μεταφέρει, γιατί το βλέπουν όντως στην κοινωνία. Υπάρχει στην κοινωνία και μια τάση προς άκρα δεξιά και εθνικισμό, και βλέπουμε, ξέρω εγώ, η θρησκεία ξαφνικά να ανεβαίνει. Αυτά που φοβόμαστε. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω παρασύρει
με το σπορυφέρι εδώ πέρα να κάνουμε αυτό το βίντεο, για να πούμε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Δεν είναι καθόλου. Της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αυτό. Ναι, οι περισσότεροι λοιπόν από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να το πούμε ξεκάθαρα, έχουμε βγάλει μπιμπίκια. Έχουμε, δηλαδή, τρώμε αυτή τη στιγμή τα... την από τις κοτσίδες μας. Πες το. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να βλέπεις τέτοια πράγματα και οι φίλοι που σου έλεγα ετεροφιλόφιλοι μου λένε, επειδή και αυτοί το έχουν μπροστά σε μένα, σπάνια θα ακούσω τις χυδαίες βρισχές. Πίσω από μένα, μόλις φύγω από κάπου, άμα είναι κάποιος, μπορεί να πετάξει. Όχι με μένα, ενώ με οποιονδήποτε. Οπότε οι ετεροφιλόφιλοι πολλές φορές γνωρίζετε περισσότερο το πόσο χυδαίοι μπορεί να γίνουν κάποιοι άνθρωποι πίσω από την πλάτη μας. Και το ποια είναι, ας το πούμε, και τα σημεία θα πούνε κατευθείαν αείδες. Ποιος ξέρει και επειδή θέλει δύο αγόρια. Θα περάσουν πολλές σκέψεις, χυδαίες. Ναι, Πέτρο, εγώ έχω δει στο κυπριακό πράγμα. Facebook, έχουν βγει από τον τάφο κάποιοι, που είναι ένα βήμα πριν τον τάφο κυριολεκτικά. Κάποιοι πολύ αρχαίοι άνθρωποι, μιλάμε παλιά μυαλά, πολύ παλιά μυαλά, τα οποία μόνο και μόνο με την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη έκαναν κάτι λαύρες αναρτήσεις στο Facebook, γεμάτες λοιπόν ομοφοβία και μισανθρωπισμό, και μου ήρθε να μου βγουν τα έντερα, δηλαδή πραγματικά ιδίασα, και λέω κοίτα ρε παιδί μου, μόνο και μόνο ότι εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ένας άνθρωπος, ο οποίος δημοσίως το είπε ο άνθρωπος ότι έχει οικογένεια με έναν άντρα. Άμα τα ακούσουν λοιπόν και αυτά... Αφού ξεκαθαρίσουμε ότι ο Στέφανος δεν έχει κάνει ΛΟΑΤΚΙ ακτιβισμό. Αυτό που κάνει είναι ακτιβισμός με την έννοια ότι βγαίνει έξω και μιλάει και λέει την αλήθεια του. Αλλά δεν έχει κάνει οργανωμένο ακτιβισμό για αυτά που λέει. Δεν συμφωνούν καθόλου με αυτά που στηρίζουμε εμείς και προωθούμε. Δεν θα ήταν επειδή αυτό αυτός είναι προβεβλημένος και επειδή είναι οι κάμερες από πίσω του και επειδή είναι ωραίος γκόμενος και το συζητάνε όλες οι εκπομπές. Έχουμε λοιπόν από την μια πλευρά, έχουμε λοιπόν από την μια πλευρά το φόβο ότι με αυτά που λέει θα μας εκθέσει και δίνει το πάτημα στους ομοφοβικούς να ξεράσουν τη χειρότερη ομοφοβία τους. Οπότε, ο κόσμος το βλέπει αυτό, έτσι, γιατί στα ξαναλέω αυτά, για να το καθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Ο κόσμος βλέπει ένα Στέφανο, ο οποίος δεν είναι ακτιβιστής, μόλις πριν από λίγα χρόνια, αν και είναι 35 χρονών, πάτησε στα πόδια του και μπορούσε να κάνει την πρώτη σχέση. Πρέπει να τα θυμάται αυτά ο κόσμος. Και ξαφνικά βλέπει να λέει κάτι το οποίο δίνει πάτημα, όντως, δεν είναι όμως ακτιβιστής. Τα προσωπικά του όνειρα μας είπε. Και απέναντι ποιος έχουμε. Πρέπει και αυτό να ξέρουμε, αφού ξεκαθαρίσουμε και καταλάβουμε ποιος είναι ο Στέφανος και πώς λειτουργεί. Και αν είναι η ακτιβιστική κοινότητα, ή αν είναι ο Σόρος από πίσω, ή αν είναι ο διάβολος από πίσω, δεν ξέρω και εγώ. Από την άλλη πλευρά, ποιους έχουμε? Από την άλλη πλευρά, έχουμε τους ομοφοβικούς. Όταν δηλαδή βγαίνει κάποιος και λέει, α, είδες, να, και μας λέει, ξέρω εγώ, ότι μιλάει για DNA, κάτσε ρε φίλε. Εσύ δηλαδή, το πρόβλημά σου ήταν ότι ήθελες γκέι να έχουν παιδιά, αλλά να μην περνάνε το DNA τους. Να ξέρουμε και τι λέμε. Έτσι. Ήτανε το θέμα του ναζισμού, το πρόβλημά του. Βασικά, ξέρεις τι ήθελε να πει ο Κασελάκης. Ο Στέφανος είπε τα όνειρά του για μένα. Είναι ξεκάθαρο. Έλα να σου πω κάτι. Αυτό ονομάζεται ετεροκανονικότητα των γκέι? Αυτό ήταν στα πλαίσια της ομοκανονικότητας, αλλά δεν θεωρώ ότι είπε. Ομοκανονικότητας ή ετεροκανονικότητας των γκέι? Αφού σου έχει φτιάξει ένα πλαίσιο αντίστοιχο, είναι η ομοκανονικότητα. Εντάξει. Ίσως ο άνθρωπος να σκέφτηκε, όπως ο Γιαννάκης με τη Μαρία. Πάνε και παντρεύονται, βάζει τον DNA του Γιαννάκης, βάζει τον DNA της η Μαρία. Έτσι απλά. Και κάνουν δύο παιδιά που έχουν μισό DNA από τον ένα, μισό από τον άλλο. Έτσι και εμείς θα κάνουμε δύο παιδιά, ίσως με την ίδια παρέθετη μητέρα, δεν ξέρω πώς γίνεται, είμαι δύο διαφορετικές, αλλά το ένα παιδί να έχει το μισό DNA από τον Τάιλερ, το άλλο από εμένα, άρα να είμαστε και μια βιολογική οικογένεια. Έτσι το σκέφτηκε. Και αυτό που ακούγεται χάλια, για εμένα υπόθηκε για να ακουστεί σαν τρυφερό πλησίασμα προς τους ετεροφιλόφιλους. Δηλαδή, δεν έχετε κι εσείς μόνο παιδιά δικά σας και εγώ. Με συγχωρείς, είναι και λίγο ναρκισσιστικό αυτό. Αυτό είναι πολλά και λίγο ναρκισσιστικό του στυλ. Θέλω να προβάλλω την προσωπικότητα πάνω σε κάποιον άλλο. Στέφανε μου, να σου πω ότι εγώ η Μάγκησα που έχω κάνει δύο παιδιά. Ούτε το ένα με μοιάζει, ούτε το άλλο, ούτε στο χαρακτήρα, ούτε στην προσωπικότητα τους. Έχω μεγαλώσει μόνοι μου, χωρίς να έχουν επίδραση από τον πατέρα τους, και όμως είναι εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Ομένα, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς, και το Θεό που πιστεύεις, ή που είπες πως πιστεύεις, γιατί τώρα που του είπε πιστεύεις και προσεύχεσαι τον νέτο, δεν μου φάνηκε πολύ ειλικρινές.
Okay, άλλο θέμα αυτό, εντάξει. Δηλαδή και το δικό σου, και κλώνω να πας να τον κάνεις τον άλλον, που δεν γίνεται. Ελπίζουμε η ανθρώπινη κλωνοποίηση να μην γίνεται. Πάλι θα βγει ένας άλλος άνθρωπος. Πάντως, τώρα να σου πω, θυμάμαι εγώ, ξέρω εγώ, τις συζητήσεις αυτές είχαν ξεκινήσει δεκαετία 80-90. Δεν ήταν παλιά συζητήσεις. Γιατί τότε ήταν και οι υιοθεσίες, πολύ, ας το πούμε, ήταν το θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το παιδί του Σολίνα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τον Τζίμι Πανούση, το τραγούδι του παιδί του Σολίνα. Πράγματα πολύ ωραία και το τι λέγανε και τότε για τα παιδιά του Σολίνα. Οπότε η συζήτηση από τότε ήταν ως εξής. Βεβαίως και όλοι οι άνθρωποι θέλουν να περάσουν το DNA τους. Βεβαίως δεν το μεταφέρω σε κανένα, αλλά το θεωρούμε ότι είναι κάτι ανθρώπινο το να θέλεις να συνεχίσεις η δική σου ύπαρξη, αλλά όμως, αν το δούμε ανθρωπιστικά και με βάση τις αξίες μας, ναι, δεν έχει κάποια αξία αυτό, ας το ξεπεράσουμε. Οπότε δηλαδή... Εκείνο το οποίο κάνει τη γονεϊκότητα και σε κάνει πατέρα πατρικό και σε κάνει μητέρα μητρική, είναι η πραγματική σύνδεση που έχεις με το παιδί που μεγαλώνεις. Είτε το υιοθέτησες, είτε το γέννησες, είτε έδωσες γενετικό υλικό για να γίνει. Ναι. Πολλοί το αμφισβητούν και σου λένε ότι άμα δεν είναι δικό στο παιδί, θα το προσέχεις. Αυτό το παιδί είναι το αίμα μου, θα σου πει ο άλλος. Ο Στέφανος, γνωρίζοντας αυτά τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, φτιάχνει πρώτα μέσα στον εαυτό του αυτό το όνειρο. Δεν κάνει να το λογοκρίνει το όνειρο. Και νομίζω ότι ταιριάζει και με τους άλλους. Να σου πω κάτι, δεν και το λέει πώς θα το σκεφτεί. Δεν και το καλοσκέφτηκε, γιατί πολύ μεγάλο λάθος. Αν το σκεφτόταν καλύτερα, θα έλεγε να κάνουμε δύο κοριτσάκια τους, ώστε να μην σκεφτεί κανένας ότι αφού είναι ομόφυλο ζευγάρι ανδρών, υπάρχει περίπτωση για αιμομιξία με τα παιδιά τους. Σάμπος και οι ετεροφιλόφιλοι παρεταεράδες, οι ετεροκανονικοί, δεν κακοποιούν τους γιους τους και τις κόρες τους σεξουαλικά, οι νοικοκυρέοι. Όλα αυτά λοιπόν, τα έχουμε λήξει εδώ και δεκαετίες, γι' αυτό έχεις εξοργιστεί κι εγώ. Όλοι οι άνθρωποι λένε, δηλαδή και ο ποιος δω θα μας πει άμα πάει να κάνει τεχνητική γονιμοποίηση ή αν ξέρω περιμένουν παιδί. Δεν πειράζει καιρό να είναι. Όλοι εκεί θα συζητήσουμε περισσότερο. Έτσι. Ξέρουμε ότι ο καθένας μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, το κόλλημά του, να θέλει αγόρια, να μην θέλει κορίτσια, το ένα το άλλο. Αλλά η κοινωνία αυτό το έχει τελειώσει. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ήταν ανοιχτό θέμα στην κοινωνία και εκεί την πάτησε και ο Στέφανος. Ότι βρήκε όλη την κοινωνία έτοιμη να του πει τι κάτσε και μας λες τώρα, ρε φίλε. Εμείς το καθαρίσαμε αυτό το θέμα. Και έρχεσαι ξαφνικά να μας πεις για τα αγόρια που θέλεις. Αυτό ήταν. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να ψάξω να βρω κάποιο λόγο να κρίνω πολιτικά τον Στέφανο. Στο ερμηνεύω όπως το ερμήνευσα. Ναι, σου λέω δηλαδή, δεν θέλω να πάμε καθόλου στο πολιτικό κομμάτι. Επίσης, εγώ θέλω να σου πω ότι η πρόβλεψη μου ως ψυχολόγου είναι ότι έτσι όπως πάμε, ο άνθρωπος αυτός θα είναι επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ναι. Εγώ έτσι βλέπω. Εγώ βλέπω ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος, γιατί είμαστε μια χώρα με εξαιρετικά ανώριμη πολιτική σκέψη. Τώρα μιλάω ως ψυχολόγος αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι ψάχνουμε σωτήρες. Δυστυχώς, να σου πω κάτι. Φεύγουν οι νέοι, συνεχίζουν να φεύγουν και θα τον ψηφίζανε. Και βλέπεις ότι η Κοινωνία Δημοκρατία ήταν πολύ πιο άνετα τώρα να γυρίσει, να αρχίσει να χαϊδεύει πιο άκρα δεξιά. Μετράνε πάντα τα ψηφαλάκια. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Να σου πω, δεν έχω κανένα. Πραγματικά δεν έχω θέμα με τον άρθρο. Μπορώ να σου πω κιόλας ότι τον συναισθάνομαι για το. Γιατί εγώ τότε που είχα πάει να ασχοληθώ σε πολύ πιο μικρή κλίμακα, σε πολύ πιο μικρό χώρο, εκεί που ήμουνα το αγαπημένο παιδί της Κυπριακής τηλεόρασης, έγινα το κορόιδο από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί από τη μια το πολιτικό σύστημα δεν ανέχεται να μπει οποιοδήποτε που δεν είναι μέσα στο σύστημα, μέσα στο σύστημα, και από την άλλη ως αφελής έκανα προφανώς λάθη. Όσον αφορά στην πολιτική έκφραση, όχι την έκφραση την προσωπική. Λοιπόν, τον συναισθάνομαι και ξέρω τι σημαίνει να ανοίγεις την τηλεόραση και να βλέπεις τη φάτσα σου και να σε κοροϊδεύουν οι σατυρικές εκπομπές και να λένε για σένα πράγματα που να μην είναι. Να είσαι μαθημένος, ρε παιδί μου, να σε αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με ένα σεβασμό στον τομέα σου, γιατί κάτι έχεις επιτύχει στον τομέα σου και είσαι αξιοσέβαστος στη δουλειά που κάνεις, και ξαφνικά να γίνεις βούτυρο στο ψωμί, ναι, όλων των τρόπων. Ναι. Τον συναισθάνομαι τον άνθρωπο. Ναι. Αυτό λοιπόν που ήταν τραγικό λάθος και εμένα με εκνεύρισε και εσένα σε εκνεύρισε, προσπαθώ να καταλάβω ο κόσμος το αναγνωρίζει σαν λάθος, αλλά παράλληλα επειδή αυτό που επιλέγει στο Στέφανο είναι η αθωότητα, η αφέλεια και ο ενθουσιασμός και ότι ήταν εκτός του συστήματος, τούτο δικαιολογεί.
Παράλληλα, ο κόσμος όμως θα βλέπει ποιοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν αυτό και να ορμήσουν κατά τον ΛΟΑΤΚΙ. Δηλαδή, το οποιοδήποτε λάθος κάνει ένας άνθρωπος, αν το χρησιμοποιούμε εμείς και προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε για να χτυπήσουμε την ομάδα, την ευάλωτη ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα στην οποία ανήκει εκείνος ο άνθρωπος, σημαίνει ότι έχουμε προκατάληψη. Σημαίνει ότι έχουμε μέσα μας ψαλοδοξία. Δεν σου λέω ότι ο Κασελάκης έχει δημιουργήσει την προκατάληψη απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην Ελλάδα. Αλλού για το όνομα πάω, του Θεού. Ναι. Μην το μπερδέψουμε. Αλλού το πάω. Ο κόσμος λέει. Βλέπει τον Κασελάκη να λέει κάτι που είναι άσχημο. Μας ενόχλησε. Δεν μας άρεσε. Σε κανέναν, ούτε στους ακτιβιστές άρεσε, ούτε σε σένα. Και βλέπουμε και τους άλλους να αντιδρούν. Δεν σημαίνει ότι αυτοί που θα αντιδράσουν στο άσχημο του Κασελάκη έχουν δίκιο. Όχι. Αυτοί που αντιδρούν με άσχημο τρόπο, αντέδρασε και η Έλενα Ακρίτα, αντέδρασαν και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι με πολύ ωραίο τρόπο. Και ο Άρης Δημοκίδης έγραψε ένα άρθρο στη Λάιφο. Δεν ξέρω πόσα έχω διαβάσει αυτές τις μέρες. Αλλά οι πιο ακραίοι, ας το πούμε, που αντέδρασαν. Τι να πω τώρα, βγήκαν και οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας και είπανε, λες και τώρα περιμέναν τον Κασελάκη να βγει και να πει οτιδήποτε για να πούνε ότι αυτοί δεν θα ψηφίσουν το γάμο. Θέλω να πω, ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Να ανοίξει τα μάτια του για να καταλάβει ότι αυτοί οι οποίοι ψάχνουν να βρουν αφορμές, ψάχνουν να βρουν αφορμές. Ναι, και θα τις βρουν. Και θα τις βρουν. Τόσο απλά. Και θα τις βρουν. Κοίταξε. Είναι δηλαδή να διακρίνουμε. Να διακρίνουμε. Εγώ θέλω να πω κάτι. Την μυσαλλοδοξία του άλλου και το. Ναι, θέλω να πω κάτι. Όταν είδα το πολύ γνωστό σποτάκι στη Μακρόνησο. Εντάξει. Ναι. Το πρώτο που σκέφτηκα όταν το είδα ήταν γιατί να έχεις την ανάγκη στο σποτ σου το διαφημιστικό να πεις ότι είσαι γκέι. Αυτό είπα. Μετά σκέφτηκα, μπορεί ο άνθρωπος να είναι σε αυτή τη φάση του, την πρώτη του ενθουσιασμού που να θέλει να το μοιραστεί με όλο τον κόσμο ή να θέλει να προλάβει να το πει ο ίδιος για να μην το χρησιμοποιήσει κάποιος εις βάρος του. Θετικό δεν ήταν αυτό σε εκείνο το σποτάκι, δηλαδή ήταν άλλα σημεία του σποτ που ενόχλησαν. Να σου πω κάτι, εμένα με ενόχλησε εκείνο γιατί. Γιατί το να είσαι ομοφιλόφιλος δεν σημαίνει τίποτα απολύτως για την καλοσύνη σου, για την κακοσύνη σου. Για την καλοήθεια σου, για την κακοήθεια σου. Οπότε δεν το χρησιμοποιείς. Κατά τη γνώμη μου, ένιωσα ότι γινόταν μια επίκληση στο συνέστημα. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Δεν είναι το ότι ήταν ο Στέφανος ομοφιλόφιλος. Είναι το ότι είχε το θάρρος ως ομοφιλόφιλος εξ αρχής να συστηθεί ως πολιτικός ομοφιλόφιλος. Αυτό ήταν, ας το πούμε, το διαφορετικό το οποίο πριν. Όμως αυτό που σκέφτηκα είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας το οποίο προσπαθεί να γίνει προοδευτικό και ακόμη βρίσκεται σε νηπιακά βήματα, γιατί τώρα έχει αρχίσει η δημόσια συζήτηση για πολλές ανθρώπινες ελευθερίες, όχι μόνο για τις ελευθερίες των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων. Οπότε υπήρχε ο κίνδυνος της ψηφοθυρίας του στυλ «Εγώ είμαι γκέι, άρα επειδή εμείς είμαστε προοδευτικοί, σε ψηφίζουμε». Και αυτό που είχα πει εγώ τότε στο κανάλι μου σε ένα live, χωρίς να πω καν το όνομα του ανθρώπου, ήταν το εξής. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι γκέι είναι κακός και δεν σημαίνει επίσης ότι όποιος είναι γκέι είναι καλός. Όποιος είναι γκέι είναι άνθρωπος. Το αν είναι καλός άνθρωπος ή κακός άνθρωπος, καλός πολιτικός ή κακός πολιτικός, δεν έχει καμία σχέση με το αν είναι γκέι στρέι. Εννοείται, αυτό είναι το αυτονόητο και να σου πω κάτι. Είναι για σένα και για μένα είναι αυτονόητο. Ναι, προεπερίμενα. Όχι, ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν τον θεωρώ. Το χαρτί του γκέι, μία φορά το βγάζεις. Δηλαδή, βγήκε ο πρώτος υποψήφιος, το έκαψε το χαρτί, είμαι ο πρώτος γκέι. Ο επόμενος τι θα ξαναβγάλει χαρτί γκέι. Θέλω να πω ότι αυτό έχει και μια ιστορικότητα και μια τέτοια σημασία. Από την άλλη, μπορεί να μας ανησυχεί για το πώς ο κόσμος θα αντιδράσει και θα λειτουργήσει στην πορεία. Αυτός δεν γνώριζε, Πέτρο, είτε αυτός είτε η σύμβουλη του, ότι ήταν ο πρώτος που θα το έλεγε. Δημοσίως, γιατί σαφώς υπήρχαν και υπάρχουν και άλλοι γκέι Έλληνες πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, αλλά δεν το έχουν δηλώσει δημοσίως. Είναι ο πρώτος που το δηλώνει, έτσι. Είναι ο πρώτος που το δηλώνει και ήταν θετικό που βρέθηκε κάποιος να το δηλώσει και θα περιμέναμε και χρόνια πριν να το έχουν δηλώσει και άλλοι. Ναι, αλλά εγώ θα προτιμούσα να το δηλώσει κάποιος, άκουμε, θα προτιμούσα να το δηλώσει κάποιος ο οποίος να είναι established μέσα στην κοινωνία ούτως ή άλλως, να είναι εγκατεστημένος μέσα στην κοινωνία, να είναι οργανικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ναι. Και σε μία συνέντευξη που θα έκανε στο Θεοδωράκι, αν θέλεις, όταν θα το ρωτούσε κάποιος ο οποίος να είναι
ήδη βουλευτής πολλά χρόνια, ήδη πολιτευόμενος πολλά χρόνια, ήδη να ζει στην Ελλάδα 30 χρόνια και να τον έχουμε δει στην τηλεόραση και να τον ρωτήσει, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω την προσωπική ζωή των ανθρώπων και δεν με αφορά, αλλά ένας άντρας, ξέρω εγώ, 40 χρονών ή μια γυναίκα 40 χρονών και να τη ρωτήσουν, να τον ρωτήσουν σε μια συνέντευξη, σκέφτεσαι το γάμο, και να πει ευθαρσός, ναι, σκέφτομαι το γάμο, αλλά επειδή ο ερωτικός μου προσανατολισμός είναι ομοφιλικός, δεν επιτρέπεται ο γάμος για ανθρώπους σαν και εμένα ακόμη στην Ελλάδα. Αγαπάω μια γυναίκα, είμαι γυναίκα και αγαπώ μια γυναίκα, είμαι άνδρας και αγαπώ έναν άνδρα, και γι' αυτό τον λόγο θα αγωνιστώ και θα παλέψω να αλλάξω νομοθεσία. Αυτό για μένα θα ήταν πολύ πιο οργανικό και χρήσιμο πολιτικό coming out. Έχουν γίνει τέτοια, όχι από πολιτικούς. Έχουν γίνει από άλλα δημόσια πρόσωπα. Έτσι. Αυτό μιλάω για πολιτικό. Δηλαδή για μένα αυτό που θα πραγματικά θα έλεγα μπράβο και wow είναι να το κάνει κάποιος ο οποίος ζει στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος είναι μέσα στην πολιτική σκηνή, ο οποίος ρισκάρει και την καριέρα που ήδη έχει την πολιτική αν το κάνει. Εντάξει. Ναι. Και να το κάνει κιόλας και να το κάνει και να πει να το κάνει οργανικά. Οργανικά, δηλαδή... Όπως ρωτάνε οποιονδήποτε σε μια συνέντευξη πράγματα. Γιατί εμένα και παράδειγμα με ρωτάνε συχνά αν θα ξαναπαντρευόσουν. Επειδή είχα ένα πολύ δημόσιο διαζύγιο πριν 3,5 χρόνια. Και ευχαρίστως απαντώ την ερώτηση ότι δεν έχω κάτι τέτοιο στο μυαλό μου και εξηγώ και τους λόγους, ας πούμε. Με τον ίδιο τρόπο να ρωτούσαν κάποιον και στην απάντησή του οργανικά να βάλει το κομμάτι του ερωτικού του προσανατολισμού. Ναι, αλλά όμως η ζωή δεν πάει έτσι. Τη ζωή δεν την παραγγέλνεις. Ο αυτός έτυχε τώρα να βρεθεί εκεί, αυτό έκανε, δεν το έκανε σωστά, δεν μας αρέσει. Όμως ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι εντελώς αναμενόμενα όλα αυτά. Ο γκέι, όπως είπες, δεν σημαίνει ότι είναι πιο ψαγμένος, πιο διαβασμένος, κατά ανάγκη, πιο πολιτικοποιημένος, με πιο σωστές τοποθετήσεις. Αλλά εγώ διευκρίνησα ότι υπάρχουν κάποιες πολύ ιδιαίτερες συνθήκες για τον Στέφανο και νομίζω ότι τα καταλαβαίνει. Αυτό επανέρχομαι συνέχεια να στο λέω για το βλέπω στη ζωή μου. Μπορεί ο κόσμος να μην έχει τα λόγια πολλές φορές να πει κάτι, και εγώ ως ακτιβιστής γκέι να χρειάζεται να το μετασχηματίσω σε λόγια για να το πω. Αλλά ο άλλος ήδη να το καταλαβαίνει, χωρίς να έχει τα λόγια. Ο κόσμος λοιπόν καταλαβαίνει από ποιο σημείο εκκίνηση ξεκινάει ο Στέφανος Κασελάκης, ποιες δυσκολίες έχει, πώς λέει αυτά που λέει. Σίγουρα θα αρχίσει κάποια στιγμή να ζυγίζει, αφού τον γνωρίσει περισσότερο σαν πρόσωπο, να ζυγίζει και τις πραγματικές προσωπικές του αξίες. Γιατί τώρα αυτό που είπε, προσπαθούμε εμείς να το ερμηνεύσουμε. Το σκέφτηκε σοβαρά και το είπε, του ξέφυγε. Σε λίγο χρονικό διάστημα, όταν επί κάτι τέτοιο, θα είμαστε πιο αυστηροί. Ναι. Κάτι αντίστοιχο που θα καθόμαστε να συζητάμε. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι χρήσιμος για τη δημόσια συζήτηση ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός είναι χρήσιμος και την πολύ δημόσια συζήτηση, γιατί μας έχει βάλει, και του βγάζω το καπέλο σε αυτό, μας έχει βάλει όλους να συζητάμε για πράγματα που δεν συζητούσαμε τόσο εύκολα στη δημόσια σφαίρα. Το οποίο από μόνο του είναι θετικό. Κάποιοι το βλέπουν σαν αρνητικό, σου λέει, έχουμε άλλα προβλήματα γιατί θέλουμε να συζητήσουμε αυτό τώρα. Εγώ το βλέπω θετικό, όπως το λες και εσύ. Ναι. Ότι και αυτός και οποιοδήποτε άλλος κάνει coming out, άβολα και άτσαλα, και σου το είχα πει και στην προηγούμενη συνάντησή μας, όταν συζητούσαμε για κάποιον άλλον που είχε κάνει coming out, και εγώ ήμουν λαύρα, και εσύ μου λες, που το είχε κάνει χρησιμοποιώντας ομοφοβικούς όρους την ώρα που το έκανε, και μου λες, εσύ κάτσε, παιδί μου, ηρέμησε. Είναι θετικό να γίνονται coming out. Εννοείται, εσύ μου το έχεις εξηγήσει. Και με έκανες να το δω με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και να βγάλω τον εαυτό μου ως μικροκοινωνικό επιστήμονα που γνωρίζω 5 πράγματα παραπάνω. Κάμινα ότι είναι συναισθηματικό γεγονός. Οπότε στο συνέστημα θα πάμε να δούμε αν χτύπησε καλά. Όχι στη λογική ανάλυση και στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε. Αν δηλαδή περάσει ο άλλος με αυτό που θέλει να πει κάτι ανθρώπινο και να μην χρησιμοποιήσει τα λόγια σωστά, το διορθώνει. Οπότε νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται ο Στέφανος. Είναι οι πάρα πολλοί φίλοι μου που σου είπα πανικοβλήθηκαν, γιατί σου λέει εδώ πέρα, κάτσε λίγο, πλέκονται πολλά πράγματα με αυτά που λέει εδώ. Πέρα από το ότι είναι καθαρός ναζισμός, ξέρω εγώ, με μια ερμηνεία. Γιατί αγόρια και όχι κορίτσια, και εν πάση περιπτώσει, αν είναι αγόρια, που ξέρει ότι ήταν αγόρια. Εμείς δεν είμαστε οι ακτιβιστές που λέμε ότι ένα παιδί μην του φορά το φίλο του πάνω του και μην του συμπεριφέρεσαι, λες και ξέρεις ότι όλα τα αγόρια είναι ίδια. Ναι, δηλαδή είναι και θέματα θεωρίας φίλου που εμπλέκονται. Όχι, είναι απλοϊκά πραγματάκια. Πώς θα έλεγε ο θείος μου στο χωριό για την οικογένειά του? Έτσι άκουσα εγώ τον Στέφανο. Τόσο ακαλλιέργητο. Το έχεις βάλει στη σωστή του διάσταση.
Κάπως έτσι. Εγώ αυτό είδα να περνάει ο Στέφανος και την ανάγκη του να πει στους άλλους: Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, θα έχω κανονικά παιδιά και μια κανονική οικογένεια. Δεν πήγαινε το μυαλό της σε τίποτα άλλο. Επέλεξε να πει για κορίτσια, γιατί σου λέει: Μην μου αμφισβητήσουν ότι εγώ δεν θα μπορώ να τα μεγαλώνω επειδή είναι κορίτσια. Ας πούμε αγόρια που είναι πιο ασφαλές. Αν πει αγόρια, έχει άλλους κινδύνους μετά. Δεν το σκέφτηκε το άλλο όμως. Νομίζω ότι όλο ήταν ένα τουρλουμπούκι κάπως έτσι. Ακριβώς επειδή προσπαθεί πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να του στείλω μερικά μηνύματα. Στέφανε μου, δεν είναι καθόλου κακό να πεις αυτή την απάντηση δεν μπορώ να τη δώσω αυτή τη στιγμή γιατί δεν την έχω σκεφτεί καλά ακόμη. Πολύ σωστά. Επειδή έχεις χρησιμοποιήσει στη συνέντευξη με το Θεοδωράκη και το γυράσκο αίδη δασκόμενος και είναι ένας τρόπος ζωής το αυτός, βάρτο και λίγο σε εφαρμογή και προσπάθησε είτε με τη βοήθεια του Τάιλερ είτε μόνο σου να βρεις να διαβάσεις λίγο για την queer θεωρία, να βρεις να διαβάσεις λίγο για τους αγώνες των ακτιβιστών στην Ελλάδα, εφόσον... Πρέπει πρώτα στην Ελλάδα, εφόσον είναι πολιτικός αρχηγός της αντιπολίτευσης και εφόσον μίλησε και για την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τον πολιτικό γάμο, οφείλει, τώρα που είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να κάτσει... Κόψε λίγο τις συνεντεύξεις, κάτσε κάνε λίγο διάβασμα. Υπάρχουν φορείς στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί για να ενημερωθεί. Κοίταξε, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν εκεί και τον τομέα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ που okay. είναι και άτομα που έχουν πολύ καλή γνώση. Φαντάζομαι δηλαδή αν αναζητήσει ο ίδιος τρόπο. Μέσα στο ίδιο του τρόπο. Το κόμμα θα βρει ανθρώπους να τον ημιμορφώσουν. Αλλά πρέπει να μάθει για τα... οργανώσεις. Ναι. Μπορεί να απευθυνθεί. Πες μας σε ποιες οργανώσεις μπορεί να απευθυνθεί. Κοίταξε, και το Πολύχρωμο Σχολείο έκανε τη μορφώση, αλλά εμείς κάνουμε περισσότερο, όπως είπαμε, για εκπαιδευτικούς, για το σχολείο. Ξέρω ότι διάφορα προγραμματάκια κάνανε και οι Color Youth, αλλά τώρα, του παραδείγματος χάρη τον Νοέμβρη, θα είναι ο μήνας τρανς μνήμης. Okay. Και εκεί θα υπάρχει ολοκλήρη εκδήλωση με ομιλίες κτλ. Δηλαδή, συνέχεια υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες. Καλά κάνει. Και να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις, αλλά εγώ θεωρώ ότι αν ήμουν στη θέση του, θα προσλάμβανε έναν ακτιβιστή, ο οποίος να έχει πολύ καλή γνώση της ιστορίας του ακτιβισμού για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα στην Ελλάδα, θα τον προσλάμβανε να μου κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Θα τον έπαιρνα μία εβδομάδα να με καθίσει κάτω και να μου τα μάθει όλα, και τις ορολογίες, και τις παγίδες στη λογική σκέψη και τα στάδια coming out και τα στάδια αποδοχής του εαυτού μας, να μου εξηγήσει την αιμοφοβία, να μου εξηγήσει όλη αυτή την πολύ μπερδεμένη υπόθεση, την πολυπλοκότητα των θεμάτων αυτών, να μου μιλήσει για τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους που έχουν κακοποιηθεί, που έχουν χάσει τη ζωή τους, να μου μιλήσει για τον Ζακ Κωστόπουλο, να μου μιλήσει για την κοπέλα από την Κούβα, η Βάνκα, δεν την έλεγαν, που δολοφονήθηκε βάναυσα, να μου μιλήσει για τους μάρτυρες, τους Αγίους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, χρησιμοποιώ... σε εισαγωγικά τους όρους, υπάρχουν άνθρωποι που έδωσαν αίμα, έδωσαν την ίδια τους τη ζωή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν θυσιαστεί με την όρεξή τους και με το κέφι τους και πιστεύοντας το ούτως ώστε να μπορεί σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης να μιλάει δημοσίως για τον εαυτό του και για τον ερωτικό του προσανατολισμό, ώστε να μπορούμε εμείς σήμερα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και οφείλει να τα μάθει αυτά τα πράγματα και οφείλει κατά τη γνώμη μου να νιώσει και ευαισθησία απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι πολιτικοί ακτιβιστές, που έχετε και πολιτική διάσταση ακτιβιστές. Εγώ δεν είμαι ακτιβίστρια, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας, αλλά εσείς έχετε και πολιτική διάσταση. Οφείλει να δείξει ενσυναίσθηση και στους ακτιβιστές οι οποίοι τραβάν κουπί πολλά χρόνια. Πόσα, 50, 60, 70, 80, sorry. Στην Ελλάδα είναι 40 για τον ΛΟΑΤΚΙ ακτιβισμό. Περισσότερο για ακτιβισμού σε άλλα θέματα. 40 χρόνια. 40 πρέπει να είναι. 40 χρόνια, Στέφανε μου, οι άνθρωποι 45. Έχουν δώσει. 45 χρόνια. 45 χρόνια οι άνθρωποι πρωτού γεννήθεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει μπροστά και έχουν φάει χτυπήματα. Γνώρισε τους. Μάθε για αυτούς. Μίλησε με τους επιζώντες όσοι έχουν επιζήσει από τους πρώτους ακτιβιστές.
έχει κάνει τέτοιες προσπάθειες και στο παρελθόν, απλά δεν το είχε δει συστηματικά, φαντάζομαι, και θα ήταν πολλά άλλα. Θα πρέπει να το δει όντως για να αποκτήσει και ένα ιστορικό βάθος ο λόγος του. Δηλαδή, όταν λέμε κάτι, άμα ξέρουμε ακριβώς και τη γενεαλογία και την ιστορία, πώς εξελίχθηκε, πώς το ζήσαν οι άνθρωποι. Αν ο άνθρωπος αυτός θέλει να καλύτερα. Είναι ένα poster boy της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, το παιδί πάνω στο poster της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, οφείλει να μάθει για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Ελλάδα. Και στην Αμερική να μάθει, γιατί δεν είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην Αμερική από ότι είναι στην Ελλάδα, και από εκεί ξεκινάει ο ακτιβισμός και διάφορα κινήματα ξεκινάνε και από την Αμερική και από τη Γερμανία. Υπάρχουν χώρες συγκεκριμένες και πολιτείες της Αμερικής και χώρες της Ευρώπης οι οποίες έχουν κάνει ανοίγματα και έχουν βοηθήσει τους. Υπάρχουν θύλακες ανά το παγκόσμιο με ανθρώπους που έχουν ανοιχτά μυαλά, έχουν σκέψεις πρωτοπόρες και έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν και θα κάνουν πολιτικούς αγώνες. Δεν ξέρω αν είναι το μάτι του ετεροφιλόφιλου, ματιά, το πούμε, του ανθρώπου που δεν ξέρει από το κίνημά μας, αναγνωρίζει το πρόσωπο του Τάιλερ, ας το πούμε, έναν ακτιβιστή, ή καταλαβαίνει ότι απλά είναι ένας χαριτωμένος γκέι που λέει την άποψή του. Πότε μίλησε ο Τάιλερ? Ο Τάιλερ, συγγνώμη, μιλάω για τον Μπερμουτσοτόνο. Είσαι και εσύ από αυτούς που συμπαθούν παραπάνω τον Τάιλερ με τον Στέφανο. Δεν το έχω επεξεργαστεί. Εγώ συμπαθώ τον Στέφανο, εγώ τον Τάιλερ. Δεν έχω καταλήξει. Ναι, όντως πρέπει να το κάνουμε λίγο έτσι. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Είναι ενηγματική μορφή ο Τάιλερ, γιατί δεν καταλαβαίνει και τα ελληνικά ο άνθρωπος. Και σκέψου τώρα να είσαι και να ακούς συνέχεια γύρω σου ελληνικά. Σίγουρα έχει πολλή υπομονή, έτσι. Και πολλή όρεξη. Γιατί αλλιώς χωρίς πολλή όρεξη δεν μπλέκεσαι σε όλα αυτά. Και, δηλαδή το τι θα ακούει, θα περάσουν από 100 κύματα, έτσι. Φαντάζομαι ότι κάποιος θα τους έχει πει που πάτε και τι θα αντιμετωπίσετε. Κάπως θα να έχουν προετοιμαστεί. Δεν νομίζω, αγάπη μου, δεν νομίζω. Και... δεν νομίζω να είναι προετοιμασμένοι. Δεν νομίζω. Θα είναι σκληρά, δεν θα είναι αστεία τα πράγματα, δεδομένα. Κοιτάξτε, είναι δύο οι αρένες. Είναι τρεις. Είναι η αρένα της πολιτικής που είναι σκληρή, πολύ σκληρή και αδισταχτή. Είναι η αρένα της ελληνικής κοινωνίας που έχει μέσα αρκετούς ανθρώπους τοξικούς και ανθρώπους οι οποίοι είναι μισανθρωπιστές. Και είναι και η αρένα στον τομέα των ακτιβιστών που με το δίκιο τους, αρκετοί ακτιβιστές είναι αγανακτισμένοι αυτή τη στιγμή. Με το δίκιο τους. Τους κατανοώ. Ναι. Περισσότεροι προσπαθούμε να κρατήσουμε ακόμα λίγο, να κάνουμε λίγο υπομονή. Μα είδα και έπαθα να σε πείσω να κάνουμε αυτό το βίντεο. Κρατιέμαι και εγώ, δεν γράφω. Αφού περίμενα, ρε, αφού μπέμπαινα στο προφίλ σου χτες όλη μέρα, λέω να δω τι θα γράψει ο Πέτρος. Κοίτα. Και λέω, είσαι πάρα καλό πολύ. Δημοσιογράφοι που σε ρωτάνε ερωτήσεις έχουν το σκοπό τους και σε ρωτάνε ερωτήσεις. Και αν σου χαμογελάει ο άλλος τώρα που σε ρωτάει ερωτήσεις, μπορεί να είναι ερωτήσεις παγίδα. Πρόσεχε. Αυτά πρέπει να του τα πει κάποιος. Και το λαγκονίζει είναι στη φιλοσοφία. Μην μιλάς πολύ. Ναι. Διάβαζε. Σκέψου. Ποιος μου λέγε ότι ο τέτοιος ο Θεοδωράκης έχει και την ικανότητα να σου κάνει ερωτήσεις, να σε ξεγυμνώνει λίγο και ο ίδιος να μην δείχνει τίποτα καν ότι. Μάνα μου, του έκανε ξεκάθαρα gaslighting στη συνέντευξη ο Θεοδωράκης του Στεφάνου. Του έκανε nagging. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώντας αυτή τη συνέντευξη είδα έναν πολύ ικανό δημοσιογράφο, ο οποίος όμως είχε δόλιες δεξιότητες επικοινωνίας και έναν καλοήθη, στην καλύτερη περίπτωση, ναρκισσιστή συνεντευξιαζόμενο, ο οποίος έπεφτε από παγίδα σε παγίδα. Αυτό είδα, σου λέω, σαν τα σπυριά που έχω βγάλει από τα νευρά μου. Γιατί λέω, καλά δεν τον κατάλαβε. Βρε, σε κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια σου. Μιλάω τώρα για το συνεντευξιαζόμενο, δεν καταλάβαινε τι του λέει. Επειδή την έχω ακούσει όλη. Και σε πολιτικό επίπεδο, καλά, οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι τίποτα. Σε πολιτικό επίπεδο, να δεις τι ερωτήσεις του έκανε και τι παραδείγματα. Μιλάμε ότι ο Θεοδωράκης πρέπει να έχει δουλέψει πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ήταν και η πρεμιέρα της σεζόν του. Τον έβαλε σε πολλά διλήμματα και δεν τα κατάφερνε πάντα να απαντήσει προς όφελος του. Ναι, το οποίο δεν ξέρεις πώς λειτουργεί στους ψηφοφόρους. Και εγώ περιμένω να δω. Δηλαδή, όλο αυτό που εμένα μου φαίνεται αμήχανο, μου φαίνεται άσχημο, μπορεί τελικά να κάνει μια ταύτιση πολύ καλύτερα στους ψηφοφόρους.
Εγώ σου είπα δεν έχω ότι ιδέα. Με το φτωχό μου ψυχολογικό εμένα, αυτό μυαλό, που δεν μου αρέσει εμένα, να αρέσει στους άλλους, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι έχουμε τον επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδος για τον οποίο συζητούμε. Για την Ελλάδα που λες για τα τρένα, επίσης ο Έλληνας έχει την εμπειρία του ΟΣΕ και μιας τραγικής ιστορίας περίεργης που θα μπορούσαν να είναι πιο οργανωμένα, πιο μαζεμένα τα πράγματα, εξορθολογισμένα κτλ. Ξέρει λοιπόν και έχει και μια ενοχή ο ελληνικός λαός, και αυτό είναι λίγο άσχημο. Θα έπρεπε αντί να έχει ενοχή να έχει μια δυναμικότητα στο τι θέλει και τι ζητάει. Και δεν ξέρω να σου πω, δεν τον εμπιστεύομαι τον Έλληνα σίγουρα ως πολιτικών για τις αποφάσεις. Τι σου λέω τόση ώρα. Αλλά επειδή είναι αυτός που είναι και κάνει τις ταιριαστές αποφάσεις για να προχωρήσει, δηλαδή άμα δούμε γειτονικούς λαούς, πιστεύω ότι εντάξει, έχουμε επιβιώσει και προχωράμε. Τι να πω. Δεν θέλω να τα βλέπω πολύ μαύρο. Θα δείξει. Μα δεν είναι απαραίτητος μαύρο ότι θα βγει αυτός και θα είναι μαυρότερο από το άλλο. Αλλά ελπίζω με αυτή τη συζήτηση να έχουμε βοηθήσει έστω και λίγο την κατανόηση κάποιων ζητημάτων. Και από την ευρύτερη κοινωνία. Ελπίζω να φτάσει και στα αυτιά του Κασελαγκή. Αργά ή γρήγορα όντως θα γίνουν έτσι όπως τα λέμε και ο ίδιος θα επιμορφωθεί, θα αποκτήσει εμπειρία. Εγώ αυτό καλύτερα πιστεύω. Ναι, βλέπω μία προοπτική. Ένα δυναμικό. Και θέλω να πω ότι δεν κάναμε αυτό το βίντεο ούτε για να το λιντσάρουμε, ούτε για να το σκαρτάρουμε, ούτε για να συμμετέχουμε στον οποιοδήποτε ανθρωποφαγισμό του, αλλά για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα όντως από ένα χώρο συμπάθειας. Εγώ ήμουν η πρώτη που έλεγα μετά τα Τέμπη, εγώ είπα να έρθουν νέοι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι είναι έντιμοι, οι οποίοι εργάζονται στον τομέα τους, στις επιστήμες τους, και να μπουν μέσα στην πολιτική να σταματήσει τέλος πάντων όλη αυτή η λαμογιά. Είμαι η πρώτη που το έλεγα. Φυσικά μετά έρχεται άλλη συζήτηση και λέει μα αυτός έχει σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στη πολιτική λαμογιά πολλά χρόνια πριν. Το κεφάλι μου. Αυτό που με ανησυχεί στο Στέφανο είναι το αν θα μπορέσει να αποκτήσει το δικό του βηματισμό. Γιατί πράγματος χάρη εμένα μου θυμίζει και λίγο Τσίπρα στον τρόπο που μιλάει σε κάποια πράσινια κτλ. Ξέρω ότι υπάρχει από πίσω, υπάρχουν κάποια άλλα πολιτικά πρόσωπα που βεβαίως θα πρέπει να τον καθοδηγούν. Ο Πολάκης και ο Ναύαρχος, αφού το ξέρετε, το λέει και μόνος του. Ναι, αλλά όλα αυτά θα πρέπει λίγο να καθαρίσουν. Τώρα πώς συνδυάζεται έναν γκέι ζευγάρι ανδρών με τον Πολάκη, ο Θεός και η ψυχή τους. Δεν ξέρω. Ο Πολάκης έχει πει διάφορα μισάνθρωπα. Δεν έχει πει και ομοφοβικά στο παρελθόν. Δεν ξέρω. Δεν τον έχω μπαίνει. Παιδί μου, μόνο και μόνο που σκέφτομαι ότι ο Στέφανος Κασελάκης μιλάει με τον Πολάκη στο τηλέφωνο και κάνουν πλάκα. Πώς θα στρώσει ο Στέφανος. Και θα λένε τα σεξιστικά του, θα λένε δεν ξέρω και εγώ τις, να περάσει η ώρα. Δεν το εμπιστεύομαι. Ναι. Λες να λύνουν και τις διαφορές τους με καλτσόρια. Anyway, κοίταξε, ο Πολάκης δεν είναι τόσο χάλια όσο είναι, ας το πούμε, ο Μπέος και ο... Δεν το ξέρω καλά τον Πολάκη. Αυτό που θυμάμαι τον Πολάκη ήταν ότι ήταν υπουργός υγείας και κάπνιζε, ρε παιδί μου, και μου φάνηκε πολύ προκλητικό να καπνίζει στην τηλεόραση σε μια σύσκεψη υπουργός υγείας. Μου φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι αμήτι άλλο δεν έχει αυτοσυγκράτηση για τους νόμους που το Υπουργείο του βάζει. Ναι, ναι. Αυτό θυμάμαι, τίποτα άλλο. Εμείς κάνουμε εδώ μια συζήτηση. Και εγώ το έχω μπροστά και το κοιτάζω το σύνορα και δεν το ανάβω. Όντως είναι μερικά τέτοια θέματα ήθους και συμπεριφοράς που περισσότερο. Θέλω να σου πω τόση ώρα και εγώ ατμίζω και εσύ καπνίζεις, αλλά τόση ώρα επειδή μιλάμε και θα βγει στο διαδίκτυο, θέλουμε να είμαστε νόμιμοι. Είσαι υπουργός υγείας και καπνίζεις και βγαίνεις στην τηλεόραση, άντε. Κάτι λέει και τόσο νόμιμη, ηθική, πώς το λένε. Δεν είναι το αν θα είναι νόμιμο ή μη νόμιμο. Είναι και αν είναι και σωστός, αν θέλεις εσύ να το προβάλλεις. Είμαστε καλό παράδειγμα, ρε παιδί μου, γιατί μας παρακολουθούν και παιδιά, μας παρακολουθούν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι ευάλωτοι στο να αντιγράψουν συμπεριφορές. Κουτουλουπού. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να μην έχουμε ανάγκη σύντομα να ξανακάνουμε για τον Στέφανο. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Πραγματικά, του στέλνω την αγάπη μου. Αγάπη μου, είσαι όμορφος, είσαι καλός και άλλος καλός φαίνεται και το σκυλί σας καλό φαίνεται. Πηγαίνετε να μάθετε. Μάθετε. Διαβάστε. Διαβάστε για να έχετε στο πλευρό σας τους προοδευτικούς ανθρώπους της χώρας και να μας δώσετε και εμάς λίγη χαρά ότι βγαίνει, ρε παιδί μου, κάποιος ο οποίος μπαίνει στο πόστερ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ή
της μειονότητας των ανθρώπων με διαφορετικότητες και το εκπροσωπεί επάξια. Γιατί δεν είναι μόνο ομορφιά, είναι και γνώση και έκφραση και ευαισθησίες. Προς το παρόν δεν το εκπροσωπεί. Να το θυμίσουμε και στο προσπαθεί, κλείσιμο. Ό,τι λέει εκπροσωπεί τον εαυτό του και κανέναν. Εννοείται ότι εκπροσωπεί τον εαυτό του, αλλά για μεγάλο μέρος αδαών ανθρώπων από το γενικό πληθυσμό, οι οποίοι δεν έχουν συζητήσει ακόμη ποτέ ανοιχτά. Είναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι ο Στέφανος και ο Τάιλερ είναι ο λόγος που αρκετά παιδιά έχουν αρχίσει να μιλάνε μεταξύ τους για τις σχέσεις τους. Είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουν δημιουργήσει ένα ρεύμα πιο εύκολης, ναι, συμπερίληψης και ορατότητος. Θετικής κανονικοποίησης. Ναι. Οπότε χρειάζεται να το δουλέψει. Ο Τάιλερ δεν μιλάει ελληνικά. Ναι. Ενώ δεν έχει πει κάτι ο Τάιλερ, δεν μιλάει. Ο άνθρωπος χαμογελάει. Ωραία χαμογελάει. Ένας έχει σε χαμογελάει. Έχει που είναι Τιμ Τάιλερ. Νομίζω ότι μια φορά που τον είχα ακούσει έχει ωραίο λόγο. Λέει ωραία πράγματα. Δεν τον έχω ακούσει. Όχι, όχι. Θέλω να σου πω ότι δεν τους ξέρουμε τους ανθρώπους. Εμείς βλέπουμε τον Στέφανο που μιλάει. Και μιλάμε για αυτά που λέει δημοσίως, επειδή θεωρούμε ότι... Δεν θα ξαναεξηγούμε τώρα όλα. Ναι. Για να δούμε. Όλα καλά να πάνε. Ναι. Έτσι. Σε ευχαριστώ, Πέτρο μου. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Γεια, γεια. Όλα καλά.